Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα, φίλοι και φίλες του Λίμπερο 107,4. Καλό μήνα σε όλους. Έτσι μπήκαμε και στο Σεπτέμβριο με καλοκαιρινό καιρό. Καλό είναι αυτό. Δημήτρης Ανάξης στο μικρόφωνο. Εδώ παρέα με τον Βασίλη Καβαδία στην κονσόλα του ήχου. Έχουμε φυσικά σε πρώτο πλάνο το φιλικό του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό Βόλου στον Βόλο. Και γι' αυτό θα πάμε ευθύς αμέσως γρήγορα στον Ευθύμη Χούτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από το Βόλο, καλησπέρα το Πανσαλικό Στάδιο. Όπου ξεκίνησε? Σε πολύ λίγα λεπτά, ναι, εδώ είμαστε. Ωραία. Σε πολύ λίγα λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό Βόλο και στον Ηρακλή. Ένα παιχνίδι που παρουσιάζει ενδιαφέρον εδώ για τους βολιώτες φιλάθλους, διότι ο Ολυμπιακός Βόλος έχει κάνει ένα καινούριο έτσι ξεκίνημα φέτος. Για τον Ηρακλή επίσης ένα σημαντικό παιχνίδι, θεωρώ, γιατί ο Ολυμπιακός ναι μεν ομάδα γάμα εθνικής, αλλά φέτος έχει κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις και είναι μια ομάδα με ποιοτικούς παίχτες και παίχτες επίπεδου Football League περισσότερη. Άρα πάει για άνοδο κατευθείαν, έτσι, δηλαδή. Στόχος είναι η άνοδος, θα ακούσετε και τις συνθέσεις και νομίζω ότι θα δείτε και κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει σε υψηλότερο επίπεδο και τα τελευταία χρόνια ήταν σε ομάδες τουλάχιστον β' εθνικής. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τις συνθέσεις, όπως θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Από πλευράς Ολυμπιακού, ο Περικλής Αμανατίδης, ξεκινάμε τον οτοφύλακα τον Αστέρο Γιακουμή. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα παίξει ο Θανάσης ο Σάββας, στο αριστερό ο Νίκος ο Μπουτζίκος. Το κεντρικό μυντικό δίδυμο θα αποτελέσουν ο Μπάμπης Οικονομόπουλος με τον Λέαντρο Πίντο. Στον άξονα ο Στάθης Ρόκας με τον Φελίπε Σερτζίνιο θα κινούνται. Στις πτέρυγες ο Φίλιππος Κοπελίτης στη δεξιά πλευρά, αριστερά θα παίξει ο Σγκούρη, ο Ρόντεν Σγκούρη. Και ο Λότας θα έχει πιο επιτελικό ρόλο, παίζοντας πίσω από τον προωθημένο Βασίλη Σαχινίδη, που θα είναι η βασική αιχμή του δόρατος, θα λέγω, αιχμή του δόρατος του Ολυμπιακού στην επίθεση. Από την άλλη πλευρά τώρα, παρότι δεν έχω δει τη διάταξη τώρα, το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα κάνω μια προσέγγιση όσον αφορά την ενδεκάδα του Ηρακλή με τις θέσεις. Από ό,τι βλέπω, ο Παναμάχος είναι το μάτς να έχει ξεκινήσει. Ο Γιώργος Ουαμπάρης θα είναι ο τερματοφύλακας για την ομάδα. Από των δύο δεξιών οπισθοφυλάκων της ομάδος, του Δημήτρη Κουτρουμάνου και του Κώστα του Κασναφέρη, πιθανολογώ ότι ο Νίκος ο Καλτσάς θα κάλυψει αυτή τη θέση, παρότι είναι αμυντικός χαφ. Να δω τώρα και τη διάταξη, σε λίγο. Αριστερός μπακ ο Χρήστος Κουκόλης, ο Ζιαμπάρης μαζί με το Στάμου θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Από εκεί και πέρα στον άξονα αμυντικό χαφ θα είναι ο Στάμου ο Δημήτρης. Εκεί επίσης στο κέντρο ο Παναγιωτούδης ο Κώστας θα κινείται μαζί με τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Στις πτέρυγες ο Μινάς ο Πτηνόπουλος με τον Δημήτρη Χασομέρη και κορυφή στην επίθεση ο Χρήστος Ρόβας. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε εδώ, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, πρώτη επίθεση για την ομάδα του Ολυμπιακού, με τον Σάκη το Σάβα να δίνει για τον Σγκούρη. Από κόσμο πώς πάμε, Ευθυμή, στο παιχνίδι? Κόσμος αρκετός, όχι για την εποχή, θεωρώ ότι είναι καλός ο κόσμος για την εποχή, διότι είναι και Σάββατο απόγευμα, ακόμα έχει καλό καιρό, οι παραλίες μαζεύουν κόσμο. Και κακά τα ψέματα είναι φιλικό μάτς, έτσι, όσο να είναι. Είναι και φιλικό μάτς, ακριβώς, είναι και φιλικό μάτς. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός σε πλάγια θέση, από δεξιά πλευρά, με τον Άρη Λότα, τον παίχτη του Άρη, είχε πάει από τη Σπάρτη στον Άρη πέρυσι τον Ιανουάριο, ναι, και ναι, είναι και αυτός που είχε βοηθήσει τον Άρη για να ανέβει κατηγορία. Η μπάλα στην περιοχή περνά από όλους. Δεν μπορεί εκεί ο προθυμένος να πιάσει την κεφαλιά ο Λεάντο. Τελικά με δεύτερη προσπάθεια θα κάνει την κεφαλιά και η μπάλα θα φύγει out. Είναι η πρώτη καλή στιγμή που καταγράφουμε στο παιχνίδι, με τη συμπλήρωση 50 δευτερολέπτων από την εκτέλεση φάουλ αυτή που είχε ο Άρης Λότας. Ένας παίκτης που τον ξέρετε εκεί καλά στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι ένας πολύ καλός τεχνίτης ποδοσφαιριστής, έχει καλά στημένα, καλές στατικές φάσεις, το πω διαφορετικά, και από μια στατική φάση ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει την πρώτη φάση στο παιχνίδι, αλλά η κεφαλιά του Λεάντρο δεν βρήκε στόχο. Ο Ολυμπιακός μόνο και πάλι στην επίθεση, θα κοπούν όμως οι Ερυθρόλευκοι, και ο Παπαδόπουλος εκεί στο χώρο της Ένωσης προσπαθεί να ελέγξει την μπάλα, θα τη χάσει όμως γρήγορα. Και ο αρχηγός Στάθης Ρόκας με κάθε την πάσα δεν υπάρχει offside. Σηκωμένη σημαία του βοηθού. Να πω ότι διαιτητής είναι ο κύριος Θεοχάρης, με βοηθούς τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καρακίτσο. Ο κύριος Σαμαράς είναι αυτός που σήκωσε τη σημαία και υπέδειξε offside τον Σαχινίδη στην κάθε την παλιά που επιχείρησε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Στάθης Ρόκας. Να πω επίσης ότι ο Σπύρος Μπαξεβάνος, ο προπονητής του Ηρακλή,
γνωστός εδώ σε εμάς τους βολιώτες και στους φιλάθλους αλλά και στους δημοσιογράφους, καθώς είχε περάσει ως ποδοσφαιριστής όταν ακόμα αγωνίζονταν ως παίκτης. Τότε είχε έρθει με την ομάδα, όταν είχε η μεταφορά της Κασάνδρας στο Βόλο και ήρθε και έπαιξε μετά ο Ολυμπιακός εδώ, είχε έρθει ως ποδοσφαιριστής, ήταν τότε στα τελειώματα της καριέρας του. Εδώ η πίεση τώρα που γίνεται πάνω στον τερματοφύλακα από τον Λότα και γίνεται ο λάθος από τον Ναμπάρη, ο Σγκούρη που τελικά κινείται από τη δεξιά πλευρά και όχι από την αριστερή όπως είπα, δεξιά ο Σγκούρη, αριστερά ο Σκοπελίτης, μένει τώρα να δω αν όντως για τον Ηρακλή, να δω ποιος είναι ο δεξιός οπισθοφύλακας, θα δω σε λίγο τώρα έτσι πως είναι η διάταξη ομάδας, δεν μπορώ να το καταλάβω, όπως παίζεται το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, και η μπάλα καταλήγει out. Ο Ολυμπιακός που έχει ξεκινήσει, θα έλεγα, σε αυτά τα τρία λεπτά του παιχνιδιού που διανύουμε πιο επιθετικά, για να καταλάβετε ότι η μπάλα δεν έχει περάσει ακόμα τη μεσαία γραμμή προς την πλευρά του Ιακουμή, παίζεται από τη μεσαία γραμμή και κάτω προς την πλευρά του Ηρακλή. Εντάξει, είναι σίγουρα τα πρώτα γνωστικά λεπτά. Ο Ολυμπιακός έχει ασκεί μια πίεση, θα έλεγα, και βλέπω μια διάταξη διαφορετική αυτή που είπα όσον αφορά τον Ολυμπιακό, διότι παίζει με τρεις επιθετικούς ο Ολυμπιακός, παίζει με 4-3-3 και ο Σκοπελίτης κινείται πίσω από, όχι πίσω, είναι ουσιαστικά ναι, είναι στην Σαχινίδη Σκοπελίτης και Λότας είναι η τριάδα μπροστά. Και μια διάταξη που δεν μας έχει συνηθίσει ο Περικλής Αμανατίδης, διότι τα προηγούμενα παιχνίδια εφάρμοζε ένα διαφορετικό, μια διαφορετική διάταξη, ένα σύστημα 4-2-3-1. Τώρα βλέπουμε παίζει διαφορετικά σήμερα στο παιχνίδι, δοκιμάζει κάτι διαφορετικό. Για να δω, με το νούμερο 5 είναι ο Στάμπου που πρέπει να παίζει δεξιά. Όχι, ο Στάμπου είναι εδώ, όχι, ο Στάμπου κανένα παίζει μπροστά από το στόπερ. Θα πούμε στην πορεία μόλις το δούμε. Λοιπόν, ο Σγκούρη είναι κάτοχος της μπάλας στο χώρο μεσαίας γραμμής. Θα προσπαθήσει να ανοίξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην αριστερή πλευρά, εκεί όπου είναι ο Μπουτζίκος. Ο Μπουτζίκος, ένα fullback, προσπαθεί να κάνει μια τρίπλα εκεί, θα χάσει την μπάλα, θα γίνει όμως πάλι κάτοχος ο Σερτζίνιο, με το Λεάντρο που άφησε το χώρο της άμυνας και πήγε μπροστά, Λότας. Λότας η μπαλιά του δεν είναι καλή. Εκεί με τον Στάμου οι παίκτες του Ηρακλή θα διώξουν. Ο Ζιαμπάρης, ο κεντρικός αμυντικός, έχει τώρα την μπάλα στον χώρο της άμυνάς του, στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί να βρει έτσι κάποιον συμπαίκτη του ξεμαρκάριστο, αλλάζει για τον Στάμου. Ο Στάμου προσπαθεί έτσι να βρει χώρο για να ξεδιπλώσει επίθεση για την ομάδα του Ηρακλή. Πιέζονται όμως εκεί οι παίκτες του Γυραιού και δεν μπορούν να βγάλουν την μπάλα μακριά από την περιοχή. Στάμου θα μπροστά στην παλιά που γίνεται με στόχο τον Ρόβα. Όμως εκεί θα προλάβει ο Λεάντρο και θα γυρίσει την μπάλα στον Ιακουμή. Ο Ιακουμής ψύχρεμα και πάλι για τον Λεάντρο. Τώρα ο Ηρακλής αυτός που βγαίνει από την άμυνά του για να πιέσει τους παίκτες του Ολυμπιακού να μην τους επιτρέψει να κάνουν επίθεση. Και είναι ο Ζιαμπάρης αυτός που ελέγχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Θα βγάλει μια διαγώνια παλιά εκεί όπου κινείται ο Κανακούδης που παίζει στην αριστερή πτέρυγα. Η παλιά που γίνεται για τον Πτηνόπουλο. Η παρέμβαση από τον Σγκούρη που πιστοχώρησε και παραχωρεί το πλάγιο out για τον Ηρακλή. Διανύουμε το έκτο λεπτό της αναμέτρησης, της φιλικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στο Πανσαλικό. Δεν υπάρχει σκορ. 0-0 με τον Ηρακλή να εκτελεί το πλάγιο. Ο Πτηνόπουλος πήγε να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια εκεί, να τσιμπήσει την μπάλα με τα κουνάκια τη θέση μπροστά για να σουτάρει, δεν τα κατάφερε. Διώξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, όμως και πάλι κατοχή μπάλας για τους παίκτες του Ηρακλή, που προσπαθούν να βγουν επιθετικά. Ο Μπουτζίκος βάζει πολύ ωραία το σώμα και θα κερδίσει, ο ήταν σκοπελής αυτός, θα κερδίσει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Μπουτζίκος το εκτέλεσε γρήγορα και τώρα ο Ολυμπιακός εκεί στον χώρο της αμυνάς του βγάζει μια παλιά για τον Σκοπελίτη. Ο Σαχινίδης προσπαθεί να κινηθεί στα αριστερά. Θα κερδίσει το πλάγιο, όχι, το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή, καθώς μπέλα βρήκε τελικά στο πόδι του Σαχινίδη και κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Το παιχνίδι που συνεχίζεται με τους παίκτες του Ηρακλή να κερδίζουν ένα πλάγιο out και όντως ο Καλτσάς είναι αυτός που παίζει δεξιός ο πιστοφύλακας, με το νούμερο 4 ο Καλτσάς είναι αυτός που καλύπτει τη θέση του δεξιού back για τον Ηρακλή στο σημερινό φιλικό παιχνίδι.
Η μπροστινή παλιά τώρα με στόχο τον Πτηνόπουλο θα κόψει ο Σάβας, θα πάρει ο αρχηγός ο Στάθης Ρόκας. Ο Ρόκας στο χώρο της μεσαίας γραμμής θέλει να βγάλει αριστερά την μπάλα στον Μπουτζίκο, δεν είναι καλή παλιά του. Ο Παναγιωτούδης είναι αυτός που έκοψε και τώρα προσπαθούν οι παίχτες του Ηρακλή να βγουν στην επίθεση. Θα έλεγα ότι μετά το τρίλεπτο που ο Ολυμπιακός είχε μια κατοχή μπάλας στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, ο Ηρακλής πολύ γρήγορα έτσι έχει ισορροπήσει το παιχνίδι και είναι αυτό το παιχνίδι τώρα μοιρασμένο, καθώς η κατοχή μπάλας είναι πότε από τη μία πλευρά, πότε από την άλλη. Οι παίκτες του Ηρακλή προσπαθούν να βρουν διαδρόμους, να είναι μπροστά στην παλιά για τον Πτηνόπουλο, βάζει το κορμί πολύ ωραία ο Λεάντρο, η μπάλα καταλήγει out. Ο πρωιμοφύλακας του Ολυμπιακού, ο Αστέριος Γιακουμής, ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, πέρυσι αγωνιζόταν στη Σπάρτη, είναι έτοιμος να δώσει το ελεύθερο για την ομάδα του. Έλεγα και στην αρχή ότι αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου έχουν παίξει σε ψηλότερο πρωταθλήματα, όχι στη γραμματική, σε επαγγελματικά πρωταθλήματα. Πέρα από τον Γιακουμή, τον τερματοφύλακα που έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ο Μπάμπης Οικονομόπουλος έχει διατελέσει και αρχηγός στην ομάδα του Άρη. Ο Στάδης ο Ρόκας έχει παίξει και ψηλότερο επίπεδο και με τον Ολυμπιακό στην Αλφαθνική, τον Ολυμπιακό Βόλου. Να τώρα ο Σγκούρη παράλληλη σέντρα θα διώξουν οι παίχτες του... Ήταν ο Κουκόλης νομίζω αυτός που έβγαλε την μπάλα πλάγιο. Το πλάγιο που εκτέλεσε γρήγορα ο Λότας για τον Σάβα. Ο Σάβας για τον Ρόκα, αλλάζουν οι δύο παίχτες την μπάλα. Σάβας πάλι στο Ρόκα. Συνεχώς αλλάζουν την μπάλα αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Η μπάλα τώρα πηγαίνει πιο πίσω. Για την μπροστινή παλιά που γίνεται για τον Σαχινίδη. Σαχινίδης θέλει να βάλει το σώμα εκεί να γίνει κάτοχος μπάλα στην περιοχή, αλλά πολύ ωραία ο Κουκόλης θα βάλει το σώμα, θα καλύψει την μπάλα, θα την γυρίσει στον θεματοφύλακά του, θα την μπλοκάρει μάλλον ο Αμπάρης. Η μπάλα που απομακρύθηκε την περιοχή του Ηρακλή και έφτασε τώρα να είναι πλάγιο out για την ομάδα του Γυραιού. Το πλάγιο που εκτέλεσε ο Καλτσάς, η μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, άλλη μια μπαλιά μακρινή εκεί, παράλληλη όμως για τον Κανακούδη, αυτός αφήνει πίσω στον Κουκόλη. Κουκόλης κάνει το λάθος, παίρνει ο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο πολύ ωραία κίνηση, θα δεχθεί το φάουλ, ένα από πίσω μαρκάρισμα, σηκώνει και το χέρι, είναι με το νούμερο 7 ο Ρόβας αυτός που έκοψε το Σερτζίνιο. Σερτζίνιο που έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια, έφυγε στον άξονα κατά μέτωπο θα έλεγα επίθεση, και ενώ είχε προϋποθέσει να απειλήσει την εστία του Ηρακλή, ήρθε από πίσω ο Ρόβας, του έκανε φάουλ και έκοψε αυτή την προσπάθεια των παιχτών του Ολυμπιακού. Ένα φάουλ που είναι αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, είναι καμιά 10 μέτρα σίγουρα έξω από την περιοχή. Εκεί θα στήσει την μπάλα ο Άρης Λότας για να κάνει αυτήν την εκτέλεση του φάουλ. Άρης Λότας, όπως έχουμε πει, έχει πάρα πολύ καλά στημένα. Στατικές φάσεις σχεδόν όλες εκτελούνται από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Το τείχος από πλευράς Ηρακλή, οδηγίες από τον Γιώργο Αμπάρη στο πώς θα στηθεί το τείχος και πώς θα είναι η διάταξη ομάδας στην άμυνα. Ο Λότας εκτελεί, η μπάλα περνά πάνω από το δοκάρι, δεν ανησυχεί ο Αμπάρης, έφυγε αρκετά πάνω από το δοκάρι, το οριζόντιο αρκετά ψηλά, καμία ανησυχία για τον τερματοφύλακα, τον έμπειρο τερματοφύλακα, τον Γιώργο Αμπάρη. Και μάλιστα, επειδή μιλάμε για έναν Ηρακλή που εμείς εδώ θυμόμαστε και τις αναμετρήσεις που έδιναν οι ομάδες τότε που διεκδικούσαν άνοδο στην Super League, μετά τις χρονιές εκείνες που είχαν φτάσει αυτές οι δύο ομάδες να αφανιστούν από τον ποδοσφαιρικό χάρτη, μιλάμε για το 10-11, ο Ηρακλής που μετά ξανά έφεξε την ομάδα, όπως και ο Ολυμπιακός Βόλου, είχαν διεκδικήσει και την άνοδο μέσω των αγώνων Μπαράζ, με πολύ ωραία παιχνίδια και στο Βόλου και στη Θεσσαλονίκη. Τελικά ο Ηρακλής κατάφερε, επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα όμως εκεί τα λάθη που έγιναν από πλευράς διοίκησης τον οδήγησαν και πάλι χαμηλά, επέστρεψε δυναμικά και σίγουρα θα είναι μια ομάδα και με τις μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει και με την ιστορία και το brand name που διαθέτει, θα είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν πιστεύω φέτος στο πρωτάθλημα της Football League,
που θα είναι ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα, καθώς θα γίνει και αυτή η περιβόητη αναδιάρθρωση που όλα δείχνουν ότι θα έχουμε δύο κατηγορίες, Super League 1, Super League 2 και Football League. Και όπως μας έλεγε και ο Περικλής Αμανατίδης μετά το τέλος του φιλικού αγώνα με τον Αλμυρό που έδωσε ο Ολυμπιακός την περασμένη Δετάρτη, η ομάδα του λέει θα αντιμετωπίσει σήμερα, θα αντιμετωπίζει δηλαδή ουσιαστικά σήμερα, μια επίδοξη πρωταθλήτρια. Έτσι χαρακτήρισε τον ομάδα του Ηρακλή, επίδοξο πρωταθλητή, θεωρεί ότι θα είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Ναι, αυτά πήρε παίχτες που έχουν εμπειρία ούτως ή άλλως και από Football League και Super League και έχει βέβαια και τον Παύλο Μιλοφορίδη, ο οποίος όπως γνωρίζουμε είναι μανούλα στο... Είναι ο Μέτ. Ναι, για ανόδους. Ακριβώς. Θα δούμε. Ακριβώς. Η τρίτη εθνική Ευθύμη, ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει περίπου, ας πούμε, θα πάει αργά όπως η Football League σε κάνα μήνα, ας πούμε. 23 είναι, αρχικά είχαν πει ότι θα ξεκινήσει 23 του μηνός, ναι. 23 Σεπτεμβρίου. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Α, okay. Όπως μπορείτε να παρακολουθείς και εσύ, έχουμε και αυτή την αλλαγή, την προκήρυξη της Football League που την έβγαλε στον αέρα χθες, τη ζητάει η Football League. Τώρα να δούμε, δεν ξέρω τι θα γίνει, αν αυτή η αναδιάρθρωση που επιχειρείται να γίνει θα φέρει και αλλαγές στην έναρξη των πρωταθλημάτων. Σίγουρα, αν θέλεις τη δικιά μου εκτίμηση, το να υπάρχει μια γάμα εθνική με όλες αυτές τις ομάδες, 8 όμιλοι στη γάμα εθνική, νομίζω είναι πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έπρεπε να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, να ξεκαθαρίσουν κάποιες ομάδες, δηλαδή ιστορικές, να παίζουν στη γάμα εθνική. Δηλαδή, και μάλλον δεν αξίζει ούτε ο Ολυμπιακός να παίζει στη γάμα εθνική, ούτε η Καβάλα, ούτε οι Σέρες. Αυτές οι ομάδες είναι άλλο επίπεδο και άλλη ιστορία. Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το επίπεδο να μην είναι τόσο χαμηλό το πρόγραμμα της ΓΑΜΑ. Και το κακό Ευθύμη είναι ότι ανεβαίνει και ένας, ας πούμε, από κάθε όμιλο και από νωρίς ομάδες, θυμάμαι πέρσι και την Καβάλα, ας πούμε, η οποία ήταν... Και δεν ανέβηκε πέρσι. Οι πρώτοι 8 των ομίλων παίξαν παράδειγμα. Παίξαν και παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή παίζει ολόκληρη η χρονιά για να κρυθούν τα παιχνίδια σου στο τέλος. Για παράδειγμα, να πω εδώ στο Βόλο τι ζούμε εμείς εδώ στο Βόλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν δύο ομάδες στο Βόλο, που ξέρεις πολύ καλά, Ολυμπιακός και Νίκη, οι οποίες είναι τα ονόματα στον όμιλο, το συζητώ. Δηλαδή έχουν παρασάγκας αυτές οι δύο ομάδες και σε budget και σε υλικό, ό,τι θέλετε πείτε, από τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου. Θα γίνει πραγματικά ένας σκοτωμός, ας μην πρέπει αυτή η έκφραση, για το ποια ομάδα θα ανέβει. Θα πάρει την κάτι θέση. Δηλαδή ο ένας θα ανέβει και ο άλλος. Ναι. Θα έχει ρίξει στον κουβά σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο χρήματα. Έτσι. Και θα είναι πάλι στην κατηγορία την τρίτη. Όχι, άμα γίνει η γάμα εθνική, ένας τεχνική, θα πει στο αστυνικό. Γιατί θα είναι η Football League, θα είναι Super League 1, Super League 2. Εκτός όμως, επειδή ακούγεται ότι θα ανέβουν θα ανέβουν οι 8 πρώτοι των ομίλων και θα ανέβουν με κριτήρια UEFA και οι 4 καλύτερες δεύτερες ομάδες από τους ομίλους. Ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πιθανότητα να ανέβουν και οι δύο ομάδες του Βόλου, έτσι. Θα δούμε τώρα. Ναι, ακούγεται κάπως καλύτερο αυτό. Ακούγεται κάπως καλύτερο. Βέβαια, ναι. Θα έχουμε και στη Football League και ομάδες όπως είναι στην Ισπανία, έτσι. Από την Μπαρτσελόνα Β. Κατά αντίστοιχο θα υπάρχει και στο πρωτάθλημα της Football League. Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλό υλικό σε αυτές τις κατηγορίες, σε μικρές κατηγορίες, θα μπορεί να ήταν μια ομάδα στην Football League ως ο ΠΑΟΚ Β ή ο Ολυμπιακός του Πειραιά ή η ΑΕΚ, εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα ψάχνεται, αλλά κάποιες ομάδες μπορούν να έχουν την πολυτέλεια, να έχουν και ομάδες που από εκεί να αντλούν παίχτες, αντί να τους δίνουν ιδανικούς, να παίζουν σε αυτήν την ομάδα και να ανεβαίνουν μετά στην πρώτη ομάδα, όταν έτσι κρίνουν οι προπονητές, κρίνουν το επιτελείο ότι έχουν τη δυνατότητα και την αξία σαν παίχτες να ανέβουν. Mm-hmm. Όλα αυτά εντάξει, θα τα δούμε στην πορεία. Έτσι, πάει να γίνει κάτι να αλλάξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν αυτό θα είναι καλύτερο, θα το δούμε. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας τώρα, η παλιά που έγινε από τον Λότα μέσα στην περιοχή, με το κεφάλι εκεί έδιωξε ο Τζιαμπάρης. Και τώρα έχουμε το φάουλ. Το φάουλ που κερδίζει η ομάδα του Ηρακλή. Είναι προς την πλευρά του Ηρακλή, είναι χαμηλά προς την περιοχή του Ηρακλή, δεν μπορεί από εκεί να απειλήσει η ομάδα τον Ολυμπιακό, απλά από εκεί θα ξεκινήσει μια επιθετική προσπάθεια του Γυραιού. Με τον Κουκόλη να το εκτελεί, πηδά στον αέρα και παίρνει την κεφαλιά ο Σάβας, στην επίθεση όμως είναι οι φιλοξενούμενοι. Ελύσεται εκεί
ο Παπαδόπουλος. Το σούτ είναι μακρινό. Το έκανε με το νούμερο 8, το νούμερο 4, ο Καλτσάς το έκανε. Δεν ανησύχησε βέβαια το τερματοφύλακα του Ολυμπιακού τον Γιακουμή, λόκαρε την μπάλα. Και το παιχνίδι μας συνεχίζεται με τον Ηρακλή να είναι και πάλι στην επίθεση, να προσπαθεί να βρει διαδρόμους, αλλά οι παίκτες του Ολυμπιακού στο ανθαλτικό τους κομμάτι τα πάνε πάρα πολύ καλά και έχουν κλείσει όλους τους χώρους. Γι' αυτό και στο διάστημα αυτό δεν έχουμε δει τον Ηρακλή να κάνει κάποια φάση, όπως και ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσουμε τη φάση του πρώτου λεπτού, που εκεί θα μπορούσε να έρθει μια καλύτερη προσπάθεια επιθετική, δεν έχουμε φάσει το παιχνίδι. Διανύουμε το 18ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 0-0. Η σέντρα που έγινε τώρα στην περιοχή του Ολυμπιακού με το κεφάλι, ο Λεάντρο έβγαλε την μπάλα πλάγιο. Ο Λεάντρο, ο οποίος πέρυσι έπαιζε στα Τρίκαλα, ένας παίκτης που από τα 17 του χρόνια και στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού Πειραιώς και μάλιστα εκείνη τη χρονιά είχε δοθεί δανεικό στη Δόξα Δράμας που αγωνίστηκε εκείνη την περίοδο του 10-11 στην Α Εθνική, τότε που η Δόξα έπαιζε στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Το θυμήθηκα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πολλές παραστάσεις από ελληνικό πρωτάθλημα, είναι στα 24 του χρόνια. Ακόμα, Ναι, και όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, πίστευα, λέω, Λεάντρο, λέω, πόσα χρόνια είναι αυτός ο άνθρωπος τώρα. Αλλά μου είχε διαφύγει ότι έπαιζε 17 χρονών στην Α' Εθνική. Ναι. Και τώρα είναι 24. Λοιπόν, Σγούρι. Επίσης παίκτης με εμπειρία, γυναιακό έπαιζε πέρυσι. Το μακρινό σούτ από το Σερτζίνιο είναι πολύ άστοχο. Έκανε ωραία υποδοχή της μπάλας, ωραίο κοντρόλ από την παλιά που το έκανε ο Σγούρι. Όμως το σούτ που επιχείρησε ήταν πολύ άστοχο και φυσικά ο Αμπάρης δεν μπορούσε να ανησυχήσει με ένα τέτοιο σούτ που η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα μακριά από τα δοκάρια του. Ο θεματοφύλακας του Ηρακλή, θα δώσω τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες προσπαθούν να έχουν κίνηση. Δεν μπορούν να βγάλουν όμως φάσεις, διότι και οι δύο, ενώ προσπαθούν να κυκλοφορήσουν μπάλα, δεν βρίσκουν χώρους. Είναι καλά κλεισμένοι και οι χώροι από πλευράς του Ολυμπιακού, αλλά και από πλευράς Ηρακλή. Ένα παιχνίδι όμως που έχει ρυθμό, αλλά επαναλαμβάνω δεν έχει τις φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού τώρα αφήνει την μπάλα για τον Λεάντρο. Ο Λεάντρο για τον Σάβα στο δεξιάκρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Εκεί ο Σγούρι δέχεται το μαρκάρισμα και είναι φάουλ αυτό. Το φάουλ το έκανε ο Κανακούδης. Ενώ σήκωσε τη σημαία ο βοηθός διτητή για τον να υποδείξει το φάουλ. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί ο διτητής ο κ. Θεοχάρης. Γι' αυτό υπάρχουν και τις χλιαρές εδώ από δοκιμασίες από τον κόσμο του Ολυμπιακού στην κερκίδα. Τώρα, η μπάλα θα στηθεί για να εκτελεστεί ένα φάουλ από πλευράς Ηρακλή στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ζιαμπάρης έδωσε την μπάλα για τον Κουκόλη. Ο Πτηνόπουλος γύρισε και πάλι στον Στάμου. Εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής του Ηρακλή αλλάζουν μπάλα. Αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε το Σαχινίδη, ο Ολυμπιακός έχει οπισθοχωρήσει όλοι οι παίκτες, οι υπόλοιποι 9 και 10 τερματοφύλακας είναι προς την πλευρά της περιοχής του Ολυμπιακού. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να δοκιμάσει σήμερα ο προπονητής και κάποια τακτικά κομμάτια όσον αφορά και την ασταλτική λειτουργία, διότι δεν θα υπάρξουν πολλές ομάδες, όπως είναι το Ηρακλής για παράδειγμα, που θα βάλουν δύσκολα αμυντικά τον Ολυμπιακό, ιδιαίτερα εδώ στο Πανθεσσαλικό. Διότι όλες οι ομάδες, όπως ξέρουμε, όταν παίζουν μεγαλύτερους συλλόγους έχουν και κλείνονται. Αλλά τώρα είναι ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας που θα έχει καλύτερη επιθετική λειτουργία, καλύτερη ανάπτυξη, να δοκιμαστεί και η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού. Και αυτό το βλέπουμε, το πώς παίρνουν θέσεις οι παίκτες του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα, όπως είπα, μεγαλύτερης κατηγορίας και έναν πολύ πιο ποιοτικό αντίπαλο από τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός σε λίγο καιρό στο πρωτάθλημα. Ένα φάουλ τώρα έχει κερδίσει η ομάδα του Ολυμπιακού. Πάντα από τη δεξιά πλευρά όλα τα εκτελεσμένα φάουλ από τον Άρη Λότα. Θα φέρει πολύ κόσμο αυτή η εκτέλεση φάουλ στην περιοχή του Ηρακλή. Κινούνται εκεί για να βγάλουν και offside οι παίχτες του Ηρακλή την μπάλα, τους παίχτες του Ολυμπιακού. Τελικά θα διώξουν οι αμυνόμενοι. Ο Σάβας θα έχει την μπάλα στη δεξιά πλευρά, θα επιχειρήσει μια σέντρα, θα κερδίσει το corner. Το corner, καθώς
αυτός που την έβγαλε την μπάλα ήταν ο Κανακούδης που πιστοχώρησε. Και έχουμε το κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού από τη δεξιά πλευρά, με το Λότα να πηγαίνει κοντά του εκεί ο Σάββας να του παίξει πλασαριστά. Δεν το κάνει. Ο Λότας θα εκτελέσει το κόρνερ. Η κεφαλιά μέσα από την περιοχή δεν ήταν καλή. Το σούτ από τον Λεάντρο η κόντρα και το τελικά έδωσε out. Out ο διδητής. Να πούμε ότι ξεκίνησε το παιχνίδι στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Λαμία 0-0 στο 12ο λεπτό, στο μοναδικό παιχνίδι της Super League αυτή την ώρα. Έτσι αν ναι, σωστά, 0-0 το παιχνίδι. Μπολόνια Ίντερ 0-0 στο 25. Νιμ Παρί 1-2, έτσι στα πιο σημαντικά μάτς. Ενώ στις 7.30 έχουμε σέντρα στο Manchester City Newcastle για την Premier League. Ευθύμη. Ωραία, εδώ συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Ολυμπιακός Βόλου Ηρακλής πάντα στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι με λίγες, μάλλον χωρίς φάσεις ιδιαίτερες, καμία κλασική ευκαιρία και από τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι το οποίο προσπαθούν τόσο οι παίκτες του Ολυμπιακού όσο και οι παίκτες του Ηρακλή να κυκλοφορήσουν, να ανοίξουν το παιχνίδι, να βρουν κάποιους διαδρόμους, αλλά δεν το έχουν καταφέρει ούτε οι παίκτες του Ολυμπιακού ούτε οι παίκτες του Ηρακλή. Το σούτ του έχει ήδη γκολ. Να λοιπόν εκεί που λέγαμε ότι το παιχνίδι δεν είχε φάσεις, ο Βασίλης Σαχινίδης με ένα πραγματικά πολύ όμορφο σουτ αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, δεν δίστασε, δοκίμασε το πόδι του, ένα δεξί σουτ στην αριστερή γωνία του Αμπάρη, στην πρώτη πολύ καλή στιγμή για το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Το σκορ ανοίγει και είναι το 24 και ο Ολυμπιακός παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Βασίλη Σαχινίδη. Ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ήρθε φέτος στον Ολυμπιακό από τα Τρίκαλα. Ένα ποδοσφαιριστή που τον αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια όταν ήταν στον Απόλλωνα Λάρισας και είχε στηθεί πρωταθλητής και ανέβασε τον Απόλλωνα με τα δικά του τέρματα, τότε ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδος στην Football League. Και έναν ποδοσφαιριστή που σκόραρε το πρώτο γκολ της ομάδας στο φιλικό με την ομάδα K20 του Ολυμπιακού Πειραιός. Πέτυχε δύο γκολ με τα μετέωρα στο 1-3 στο φιλικό παιχνίδι. Πέτυχε τον γκολ με το οποίο κέρδισε τον αγροτικό, τον Απόλλωνα Λάρισας στο Βόλο Ολυμπιακός με 1-0 στο φιλικό. Σκοράρει και σήμερα. Δηλαδή δεν σκόραρε στο μάτς με τον Αλμυρό την περασμένη Τετάρτη και στο παιχνίδι με τον Άρη το φιλικό όταν ο Ολυμπιακός έχασε εδώ με 1-0. Ένας παίκτης που έχει το χάρισμα του γκολ, ένας παίκτης που θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό στο σκοράρισμα. Ο Βασίλης Σαχινίδης είναι αυτός που στο 24 με αυτό το υπέροχο σουτ έξω από την περιοχή στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ζιαμπάρη, του Αμπάρη, συγγνώμη, και ανοίγει το σκορ. 1-0 έχουμε λοιπόν εδώ στο Πανθεσσαλικό. Ένα φάουλ τώρα έχει κερδίσει η ομάδα του Ηρακλή, διακοπή στο παιχνίδι για να παρασυρθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν βλέπω ποιος είναι πεσμένος γιατί έχουν πέσει αρκετοί. Ωραία, πάρε μια ανάσα Ευθύμη, έτσι, γιατί έχουμε ακόμα δρόμο στο πρώτο ημίχρονο αφού έχει διακοπή στο μάτς. Λοιπόν, λέγαμε για το παιχνίδι του ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Λαμία 0-0, συμπληρώνουμε 14 λεπτά αγώνα. Από εκεί και πέρα, έτσι, στα πιο σημαντικά παιχνίδια, Νιμ Παρί 1-2 στο 70 στην Γαλλία. Μπολόνια Ίντερ 0-0 στο 27ο λεπτό στην Σεριά. Στην Τουρκία ανοίγει το σκόρ Φενέρ απέναντι στην Καϊσέρισπορ στο 15ο λεπτό. Ενώ να πούμε τα τελικά στην Premier League, νωρίτερα δεν είναι και πολλά εξάλλου. Εκεί όπου Chelsea συνέχισε νικηφορά, κέρδισε 2-0 την Bournemouth. Brighton Fulham 2-2. Crystal Palace Southampton 0-2. Everton Huddersfield 1-1 και West Ham Wolves 0-1 με τέρμα στις καθυστερήσεις. Όπως έλεγα και πριν, το παιχνίδι της Manchester City με την Newcastle θα ξεκινήσει σε λίγο. Τι έχουμε, γκόλο Παναθηναϊκός, ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό, έξαλλα τα πανηγύρια για τους νεαρούς ως επιτοπλίστων ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Είναι πάλι ο Μπουζούκης, ο οποίος τίνει να είναι από τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας του Παναθηναϊκού στη νέα σεζόν. Αρκετός κόσμος εκεί στο πέταλο από πλευράς πρασίνων. Με την συμπλήρωση λοιπόν των 15 πρώτων λεπτών ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Λάθος βλέπω εδώ, ναι, της άμυνας και του τερματοφύλακα της Λαμίας. Και πολύ ωραίο σουτ. Α, κοντράρι κιόλας. Ευνηδίασε τον τερματοφύλακα και έχουμε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Πάμε και πάλι στον Βόλο. Ξεκίνησε το μάτς, Ευθύμη. Ξεκίνησε και στο 26. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε με το Σαχινίδη μέσα στην περιοχή.
προσπάθησε και να κάνει το σουτ, τον παρεμπόδισαν οι κεντρικοί αμυντικοί του Ηρακλή και μάλιστα δεν μπόρεσε να γυρίσει τελικά να σουτάρει. Η μπάλα βγήκε έξω στον Σάβα, πολύ πλάγια ο Σάβας επιχείρησε ένα σουτ, όμως η μπάλα έφυγε παράλληλα από την εστία του Αμπάρη. Μια καλή στιγμή καταγράφεται αυτή για την ομάδα του Ολυμπιακού στο 26. Ο Ολυμπιακός που βρήκε τον τρόπο στο 24 και πήρε το προβάδισμα στο σκορ και προηγείται 1-0 του Ηρακλή με τον γκολ του Βασίλη Σαχινίδη. Και τώρα προσπαθεί να βγει και πάλι επιθετικά με τον Μπουτζίκο στην αστρή πλευρά. Υπάρχει ένα κενό εκεί στην άμυνα του Ηρακλή. Ο Μπουτζίκος κοντρολάρει, θα βγάλει την μπάλα για τον Στάθη Ρόκα. Ο Ρόκας, ο αρχηγός, προσπαθεί να κάνει το σουτ. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Ρόβα. Όχι ο Ρόβας, ο Ρόβας είναι πάνω στον με το νούμερο 8, τον Παπαδόπουλο. Να τώρα όμως πλέγωσουμε και πάλι στην επίθεση. Εκεί θέλει να σκοτώσει, θα έλεγα, τον τερματοφύλακα ο Σερτζίνιο, πρέπει να ήταν αυτός, με το νούμερο 7 του Ολυμπιακού. Η μπάλα κοντράρει πάνω στο τερματοφύλακα του Ηρακλή και καταλήγει κόρνερ. Ήταν πολύ πλάγια, θα μπορούσε να κάνει κάποια σέντρα από εκεί. Θέλησε από μια δύσκολη θέση να σουτάρει ο Πορτογάλος άσος του Ολυμπιακού, όμως του είχε κλείσει το οπτικό πεδίο ο Αμπάρης και το μόνο που κέρδισε ο Ολυμπιακός ήταν αυτό το κόρνερ. Από την αστρή πλευρά τώρα, εκτελεστής δεν αλλάζει, ο Λότας είναι αυτός που πήγε πλευρά από την άλλη τώρα για να χτυπήσει αυτό το κόρνερ. Ένα κόρνερ που πάντα φέρνει κόσμο στα καρέ του Αμπάρη. Ακούγεται και ο κόσμος του Ολυμπιακού στην κερκίδα. Μπαλά πέρασε από όλους, βγήκε να κάνει το λάθος ο Αμπάρης με την πλήρη προσπάθεια την μπλόκαρε. Ήταν ένα κόρνερ που πέρασε από επιτιθέμενους και αμυνόμενους. Ευνηδιάστηκε ο Αμπάρης, τελικά όμως με την πλήρη προσπάθεια κατάφερε να μπλοκάρει. Και γρήγορα το παιχνίδι βγήκε μπροστά η ομάδα του Ηρακλή, με το Ρόβα να κέρδισε ένα πλάγιο out και να το αφήνει να το εκτελέσει με το νούμερο 26 ο Κανακούδης, είναι αυτός που εκτελεί το πλάγιο out. Εκεί που πάει μπάλα είναι ο Οικονομόπουλος. Ο Οικονομόπουλος που επέστρεψε, γιατί στο παιχνίδι με τον Άρη είχε τραυματιστεί εδώ στο Πανθεσσαλικό. Τα επόμενα δύο παιχνίδια που έδωσε η ομάδα του δεν έπαιξε ούτε με τα μετέωρα, μάλλον τρία, ούτε με τα μετέωρα, ούτε με τον Απόλλωνα Λάρισας αλλά και με τον Αλμυρό, για να προφυλαχθεί ή να μην έχει κάτι πιο σοβαρό. Και τελικά σήμερα επανεμφανίζεται ο Μπάμπης Οικονομόπουλος, που εσείς εκεί στη Θεσσαλονίκη το θυμόσαστε κυρίως να παίζει, ναι, ως αμυντικός χαφ. Ναι, σε κέντρο του Άρη. Ήταν, ναι, σωστά. Εκεί τώρα φέτος ο Περικλής Αμανατής το χρησιμοποιεί ως στόπερ. Είναι ο παρτενέρ μαζί, ο παρτενέρ του Λέαντρο Πίντο. Οπότε θέλει αυτή την εμπειρία και το χρησιμοποιεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να οργανώσει παιχνίδι από την άμυνα ο Οικονομόπουλος, όπως και ο Λέαντρο. Και επειδή και στη μεσαία γραμμή υπάρχουν έτσι και πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και εκεί ο Ολυμπιακός χώλαινε περισσότερο στο κέντρο της άμυνας παρά στη μεσαία γραμμή, γιατί λείπει σήμερα και ένας πολύ καλός παίκτης από τον Ολυμπιακό, η απουσία σημερινή είναι ο Ναζίμ, που παίζει τον άξονα, ένας παίκτης που πέρυσι έπαιξε στον Παρσεραϊκό, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που δεν αγωνίζεται σήμερα, έχει κάποια μικροπλήματα τραυματισμού κι αυτός. Και εκεί υπάρχει και ο Ρόκας, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Και προτίμησε να δίνει τη δυνατότητα, μάλλον προτιμά ο Αμανατίδης να χρησιμοποιεί τον Οικονομόπουλο στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Πίντο, τον Λέαντρο Πίντο. Το παιχνίδι μας που συνεχίζεται, ο Στάμου είναι αυτός που έχει την μπάλα και την αφήνει για τον Καλτσά. Καλτσάς αριστερά στον Κουκόλη. Αριστερός ο πιστοφύλακας ο Κουκόλης. Μπαλιά που βγαίνει στον Παπαδόπουλο. Μπαλιά του όμως δεν είναι καλή. Ο Παπαδόπουλος έγινε κάτοχος μπάλας στη δεξιά πλευρά, αλλά εκεί που έβγαλε την μπάλα ήταν ο τερματοφύλακας. Αλλά τελικά έχουμε σφύριγμα το διαιτή και η μπάλα θα είναι σε κατοχή του Ολυμπιακού. Προφανώς ένα offside έδωσε ο διαιτής εδώ. Λότας θα πάρει την κόντρα από τον Στάμου και κερδίζει το πλάγιο. Περίμενα να έχουμε και κόσμο που Ηρακλήλα δεν βλέπω. Δεν ξέρω αν κάποιοι οπαδοί του Ηρακλή είναι αυτοί οι 5-6 που είναι στο πέταλο, στο βόρειο πέταλο του Πανθεσσαλικού. Είναι απομονωμένοι, αλλά δεν έχει έρθει κάποιος όγκος φιλάθλων από το Θεσσαλονίκη για το φιλικό, έστω και κάποιες δεκάδες άτομα. Το παιχνίδι που θα συνεχιστεί με τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει ένα φάουλ.
το εκτέλεσε ο Ρόκας για τον Λότα. Σαχινίδης. Έχουμε σφύριγμα. Σφύριγμα για τον Ολυμπιακό και ένα νέο φάουλ για τους Ερυθρόλευκους του Βόλου. Με τον Άρη Λότα να στείλει την μπάλα. Είναι στη δεξιά πλευρά, ανάμεσα σε μεγάλη περιοχή και πλάγιο out. Και ο Λότας κάτι λέει εκεί με το Στάθη Ρόκα. Και τώρα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Εκτελείται η μπάλα, έρχεται στην περιοχή, όμως εκεί πολύ εύκολα θα βγει ο Αμπάρης, θα μπλοκάρει την μπάλα και θα προσπαθήσει γρήγορα με τα χέρια να δώσει δυνατότητα στην ομάδα του να βγει στην επίθεση, όμως υπάρχει μια καθυστέρηση στην ανάπτυξη και η μπάλα γυρίζει τώρα πίσω στον Διαμπάρη. Ο Διαμπάρης για τον Κουκόλη. Ο Στάμου. Παλιά η κάθετη, ωραία τώρα βγαίνει στον Κανακού την μπάλα, στα αριστερά, έχουν γυρίσει παίκτες του Ολυμπιακού και η μπάλα θα βρει το σώμα του Σγκούρη και θα καταλήξει πλάγιο out. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο από τον Κανακούδη. Ο Χασομέρης που δεν έχει πάρει πολλές φορές την μπάλα, τον είδαμε τώρα να γίνεται κάτοχος, δεν έχει περάσει τα πόδια του Χασομέρη μπάλα πολλές φορές στο σημερινό παιχνίδι. Γίνεται εκεί το λάθος από πλευρά Ηράκλη και τώρα έχουμε το πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου και έχουμε αλλαγές στο παιχνίδι για να δούμε ποιοι θα μπουν μέσα. Είναι αλλαγές το 13 και το 17 μπαίνουν για τον Ηράκλη. Με το νούμερο 13 είναι ο Κοστούλας και με το 17 είναι ο Γεωργίου. Κοστούλας και Γεωργίου λοιπόν. Να δούμε ποιοι περάσαν εκτός αγωνιστικού χώρου τώρα. Θα το δούμε λίγο στην πορεία. Πάντως αυτές είναι οι δύο πρώτες αλλαγές που κάνει η ομάδα του Ηρακλή στο 34 του παιχνιδιού. Να δούμε ποιοι παίχτες βγήκαν. Το παιχνίδι πάντως που συνεχίζεται με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα στον χώρο της ψηλής γραμμής, εκεί όπου ο Οικονομόπουλος είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, δίνει για το Σαχινίδη, άλλαξε με τον Σκοπελίτη. Ο Σκοπελίτης που παίζει ένα διαφορετικό ρόλο σήμερα, πιο πολύ στον χώρο του κέντρου στον άξονα, παρότι πιο επιθετικά όπως έπαιζε στις πτέρυγες. Η παλιά που αλλάζει πολύ ωραία η μπάλα και πηγαίνει στον Σάβα. Ο Σάβας όμως στην παλιά του δεν είναι καλή. Μπήκε στη φάση και κερδίζει το φάουλ. Σερτζίνιο είναι αυτός. Τώρα δεν τον είδα καλά στο χόρτο. Πάντως μας έχει το Ολυμπιακός κερδίσει ένα φάουλ. Και όσο το φάουλ αυτό, όσο το παιχνίδι έχει διακοπεί λόγω του μακαρίσματος αυτού και του τραυματισμού, ναι. Θα δούμε πάρε και παίχτες. Πάρε ναι, λίγο τον χρόνο σου, Ευθύμη, για να, να δω ποιοι έχουν ναι, ναι, για να δεις και ποιος μπήκε. Να πούμε ότι η Manchester City άνοιξε νωρίς το σκορ με πολύ ωραίο τέρμα του Ραχίμ Στέρλινγκ. Ενώ ο Παναθηναϊκός, είπαμε, προηγείται από το 14ο λεπτό και έχουμε το Παναθηναϊκός Λαμία 1-0 στο 25ο λεπτό. Μπολόνια Ίντερ 0-0 στο 38. Η Paris Germain νικά μέσα στην ΙΜΕ 3-2. Έκανε ντέρμπι το παιχνίδι, αλλά έβαλε γκολ Επαπέ και τώρα είναι 2-3. Μέσα στην έδρα της Νίμ, έτσι τα περισσότερα, τα πιο σημαντικά παιχνίδια που έχουμε αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια θα πούμε όλα τα μάτς. Στο 10ο λεπτό στο Στουτγκάρτη Μπάγερν στην Bundesliga 0-0 και στην Πριμέρα το Θέλτα Ατλέτικο και αυτό το μάτς είναι στο 0-0. Πολλά περισσότερα και στην συνέχεια. Τώρα η Λαμία είναι στην επίθεση, γίνεται μια σέντρα. Κόβουν οι πράσινοι χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Ευθύμη, ξεκίνησε, εκτελέσει και το φάουλ. Ναι, ναι, εκτελείται το φάουλ του Ολυμπιακού και σε ένα κόρνερ. Ναι. Ένα κόρνερ, είμαστε στο 37 της αναμέτρησης. Ένα κόρνερ που είναι από την αριστερή πλευρά η εκτέλεσή του. Δεν χρειάζεται να πω ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμο στα καρέ του Αμπάρη όταν εκτελείται ένα κόρνερ.
Η μπάλα πάλι από το Λότα έρχεται εκεί, όμως είναι κακά, άσχημα τελεσμένο. Και όμως δεν διώχνουν οι παίκτες του Ηρακλή μακριά από την περιοχή τους. Παίκτες του Ολυμπιακού έγιναν κάτω για τις μπάλες και πάλι. Όμως έξυπνα κέρδισαν την μπάλα οι παίκτες του Ηρακλή και προσπάθησαν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους, χωρίς να καταφέρουν όμως, διότι ο Ολυμπιακός έχει πάλι κατοχή μπάλας, με τον Μπουτζίκο στα αριστερά, να αλλάζει το παιχνίδι, εκεί όπου είναι ο Λέαντρο. Ο Λέαντρο επειδή πιέστηκε και από το Ρόβα γύρισε την μπάλα στον τροματοφύλακα. Και τώρα ο Ρόκας που έγινε κάτοχος της μπάλας δίνει στο Σαχινίδη που γύρισε να υποδοθεί την μπάλα. Η μπαλιά δεν είναι καλή από το Ρόκα. Τρέχει και ο Σαχινίδης μήπως και κλέψει. Αλλά οι παίκτες του Ηρακλή είναι αυτοί που ελέγχουν τώρα το παιχνίδι και προσπαθούν να οργανώσουν την επίθεσή τους. Ωραία απέφυγε ο Κανακούδης Ούκολης τον αντιπαλό του τον Σερτζίνιο. Ασομέρης θέλει να βγάλει την προς την μπαλιά εκεί, δεν θα καταφέρει καθώς κοντάρει μπάλα στον Λέαντρο. Είναι το εκεί μπάλα καταλήγει. Πλάγει ωραία κίνηση από το Ρόβα στην περιοχή. Ρόβας, να τώρα Ρόβας, κλείσεται εκεί, δεν μπορεί να φέρει την μπάλα του εξής αριστερό για να σουτάρει. Και τελικά οι παίκτες του Ολυμπιακού θα βγάλουν την μπάλα στην περιοχή τους. Καλή στιγμή για τον Ηρακλή πήγε να δημιουργηθεί, καθώς ο Ρόβας μπήκε στην περιοχή, ωραία, προσπάθησε να φέρει την μπάλα του εξής αριστερό για να κάνει το σουτ. Δεν τα κατάφερε και έδιωξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ηρακλής έχει κερδίσει ένα πλάγιο με τον Χασομέρη τώρα έξω από την περιοχή να δίνει για τον Στάμου. Ο Στάμου πίσω για τον Φουκόλη. Πήγε να γίνει το λάθος, όμως οι παίκτες του Ηρακλή κρατούν την μπάλα. Είναι σε φάση επίθεσης τώρα. Και προσπαθούν εκεί με τον Γεωργίου. Αλλάζουν την μπάλα. Ο Ολυμπιακός αμήνεται αυτή τη στιγμή. Όμως χώρους δεν μπορεί να βρει ο Ηρακλής για να κάνει κάποιο σουτ ή να φύγει μια καθετή πάσα να διασπάσει αυτήν την άμυνα του Ολυμπιακού. Με τον Κανακούδη, με τον Στάμου γυρίζουν την μπάλα, κυκλοφορία έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά κίνδυνη κυκλοφορία μπάλας για τους παίκτες του Ηρακλή. Να το όμως στην παλιά η μπροστινή, το μόνο που καταφέρνει ο Ηρακλής τελικά να κερδίσει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο από την δεξιά πλευρά, όπως σήκωσε την σημαία του ο δεύτερος βοηθός, ο κ. Καρακίτσος. Ένα πλάγιο που είναι από την δεξιά πλευρά. Έχουμε συμπληρώσει 39 λεπτά, έχουμε πει στο 40 λεπτό. 5 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζω το 24 Ολυμπιακός με κόντου Βασίλης Αχινίδη προηγείται 1-0 του Ηρακλή το φιλικό παιχνίδι που δεξάγεται εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι το έκτο φιλικό που δίνει ο Ολυμπιακός στην τρέχουσα έτσι, περίοδο της προετοιμασίας του. Και ο Ηρακλής που είναι και πάλι στην επίθεση. Αλλάζουν ωραία την μπάλα. Κάτι ζητάνε εκεί για χέρι, ζητάνε χέρι, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την κίνηση έδειξε ο Στάμου, ζήτησε χέρι ότι έκανε παίκτη του Ολυμπιακού στην περιοχή, ο διαιτητής έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Σάββας που έκανε το λάθος, τελικά το διόρθωσε ο ίδιος, αλλά εκεί που πήγε η μπάλα είναι στον Γεωργίου, όπου πέρασε το παιχνίδι πριν από λίγα λεπτά. Του Κόλλης Γεωργίου εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής κάνει λάθος, όμως ο Σγκούρη δεν μπορεί να κόψει όπως θέλει. Σε κατοχή μπάλιζε τον Ηρακλή, αλλά επειδή ο Σγκούρη είναι πεσμένος στο χόρτο, οι παίκτες του Ηρακλή βγάζουν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες των παίκτων του Ολυμπιακού. Τήρουν αυτό το λεγόμενο fair play. Ωραία. Ναι, μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, να πούμε ότι συμπληρώσαμε 30 λεπτά στο ΟΑΚΑ. Παναθηναϊκός Λαμία 1-0, με την Λαμία πλέον να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά να μην είναι ακόμη επικίνδυνη μπροστά στα καρέ του Παναθηναϊκού. Στην Super League, που έχουμε στην συνέχεια ακόμη δύο παιχνίδια, στις 9.30 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, δύσκολη έξοδος για την Ένωση, και στο Περιστέρι το Ατρόμητος Ξάνθη, δύο δυνατά ομολογουμένως παιχνίδια. Τρία συνολικά σήμερα για την Super League, ενώ το υπόλοιπο πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο και μεθαύριο. Πολλά περισσότερα στην συνέχεια.
Πάμε και πάλι στον Βόλο και όπου έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά για, για το πρώτο ημίχρονο. Ευθύμη. Υπάρχει ένας εκνευρισμός, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έτσι, κάποιες αψιμαχίες θα έλεγα. Ενώ το παιχνίδι δεν έχει τώρα θα συνεχιστεί από τότε που είχαμε διακοπή και γυρίζει την μπάλα ο Σγούρη στους παίκτες του Ηρακλή και συγκεκριμένα την μπάλα την γύρισε για τον Ζιαμπάρη. Πήγε να γίνει έτσι, κάποιο έτσι μικρό επεισόδιο χωρίς βέβαια έκταση. Τελικά από ό,τι βλέπω έχουν βγει ο Πτηνόπουλος και ο Καλτσάς και έχουν περάσει στο παιχνίδι όπως είπαμε ο Κοστούλας και ο Γεωργίου. Ο Γεωργίου πέρα θέση του Πτηνόπουλου και ο Κοστούλας θέση του Καλτσά. Αυτές είναι οι αλλαγές οι δύο. Πρώτα είναι ο Ηρακλής πριν βγει το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με την δεκάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Καμία αλλαγή από τον Περικλή Αμανατίδη. Ενώ ο Σπύρος Μπαξεβάνος, όπως είπα, έχει κάνει δύο αλλαγές. Βαδίζουμε στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης, πανθεσσαλικό στάδιο, Ολυμπιακός Βόλου, Ηρακλής 1-0, σκόρερ Σαχινίδη στο 24, και ο Ηρακλής είναι στην επίθεση με ένα πλάγιο που εκτελέστηκε από τη δεξιά πλευρά. Προσπαθούν οι παίχτες του Γυραιού να βρουν τρόπους να απειλήσουν το τέρμα. Θα έλεγα ότι αν εξαιρέσουμε τη φάση του γκολ του Ολυμπιακού, κάποια άλλη κλασική ευκαιρία μπροστά και στις δύο εστίες δεν είχαμε. Ο Ηρακλής, θα έλεγα, τελική προσπάθεια δεν έχει. Κάποια φάση που να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα τον Γιακουμή. Είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, προσπαθεί να οργανώσει επιθέσεις, αλλά το έχει βάλει δύσκολο ο Ολυμπιακός, με την πολύ καλή ανασταλτική του λειτουργία, με την πίεση που ασκεί στον χώρο της μισής γραμμής, με τις γραμμές να είναι πολύ κοντά. Και ο Ηρακλής πραγματικά δεν μπορεί να βρει τους χώρους, όπως και ο Ολυμπιακός δεν είχε πολλές φάσεις. Έχει κερδίσει πολλά στημένα ο Ολυμπιακός, πολλά φάουλ έξω και γύρω την περιοχή του Αμπάρη, αλλά και ο Ολυμπιακός δεν είχε κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία για να απειλήσει το τέρμα του Ηρακλή. Είναι αυτό το γκολ, αυτό το μακρινό που έκανε ο Σαχινίδης που ευνηδίασε τον τερματοφύλακα του Ηρακλή. Ήταν και καλό το σούτ, όμως ηρτό, δυνατό. Και κατέληξε στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα του Ηρακλή. Και με αυτό το τέρμα ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0. Ενώ συμπληρώσαμε τώρα τα 44 λεπτά, τα συμπληρώνουμε σε 5 δευτερόλεπτα και μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ενός επιθετικού παιχνιδιού που παραλαμβάνω έχει ρυθμό, έχει διάθεση από τους παίχτες, προσπάθεια να παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά λείπουν οι τελικές προσπάθειες και οι καλές φάσεις. Λοιπόν, ο Ηρακλής στην επίθεση απλούν το παιχνίδι στα αριστερά, όμως η μπάλα δεν φτάνει ποτέ στον Κανακούδη, γιατί παρεμβαίνει εκεί ο Σάβας, όμως η μπαλιά του δεν είναι καλή. Ελέγχει τώρα ο Ηρακλής με τον Κόλλη. Ο Κόλλης αφήνει πίσω στο ματοφύλακά του και ο Στάμου. Ο Στάμου, ο οποίος παίζει καθαρά τώρα στόπερ, έτσι. Είναι ένας στόπερ της ομάδας, ο Στάμου. Μαζί με τον Ζιαμπάρη. Λοιπόν, ναι. Τώρα, το παιχνίδι συνεχίζεται με τους παίκτες του Ολυμπιακού να είναι στην επίθεση, στην αριστερή πλευρά. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μπουτσίκο, η μπαλιά μέσα στην περιοχή. Εκεί όμως θα βάλει το πόδι του και θα βγάλει την μπάλα κόρνερ. Πρέπει να ήταν ο Ζιαμπάρης αυτός που έβγαλε το κόρνερ, ο κεντρικός αμυντικός. Ένα κόρνερ που θα εκτελεστεί σε λίγο. Αργά-αργά πηγαίνει να το εκτελέσει ο Λότας. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Μάλλον όχι, διανύουμε ήδη και το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο κ. Στεουχάρη να σφυρίξει. Πιστεύω είναι η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Θα το εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Λότας και ανάλογα θα σφυρίξει ο διαιτητής. Η κεφαλιά που πήγε να γίνει εκεί έδιωξαν οι παίκτες του Ηρακλή. Οι παίκτες του Ηρακλή που θέλουν να βρουν γυμνή την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά με το κεφάλι θα διώξει ο Οικονομόπουλος και πιο μακριά θα παραχωρήσει το πλάγιο ο Λέαντρο Πίντο. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Σφυρίζει ο κύριος Θεοχάρης. 1-0 ο Ολυμπιακός προηγείται για τα πρώτα 45 λεπτά του Ηρακλή. Θυμίζω ότι ο σκόρερ των Ερυθρολεύκων είναι ο Βασίλης Σαχινίδης, το 24, με ένα σούτ έξω από την περιοχή. Ευνηδίασε τον νοτοφύλακα τον Αμπάρη, έστειλε μπάλα στην αστρή του γωνία και ο Ολυμπιακός με αυτόν τον τρόπο άνοιξε το σκορ και προηγείται εδώ στο Πανθεσσαλικό του Ηρακλή. Ωραία, Ευθύμη. Θα τα πούμε πάλι σε κανένα τεταρτάκι, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από το Πανθεσσαλικό. Ο Ολυμπιακός Βόλου προηγείται του Ηρακλή με ένα 0, ένα
φιλικό παιχνίδι που ακούτε ζωντανά εδώ από τον Λίμπερο 107,4. Ένα δυνατό φιλικό τεστ για τον Ηρακλή απέναντι σε μια ομάδα με καλό ρόστερ για τα δεδομένα της Τρίτης Εθνικής. Και η Λαμία ισοφαρίζει στο 36 με κεφαλιά. Δεν ήταν καλή, αλλά φέρνει το μάτς στα ίσα. Ένας ξένος ποδοσφαιριστής, ο Ντάνιελ Αντέτζο, ο στόπερ της Λαμίας, μετά από μια σέντρα στο 36. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να δούμε λίγο τα μάτς του στοιχήματος πριν πάμε στο πρώτο break για σήμερα. Τελείωσαν στην Αυστρία το Alltag Sandbolten 1-2 και το Wacker Innsbruck Hartberg 2-1. Παίζει ακόμα το Austria Viennis Mattersburg 2-1. Στην Κύπρος 88 ΑΕΛΕ Μεσού Δόξα Κατοκοπιάς 2-0. Στην Τσεχία τέλος το Οπάβα Γιάμπλονες 2-0. Παίζουν το Zlín Příbram 3-0 και το Mladá Boleslav Teplice 1-1. Το Νιμ Παρί στις καθυστερήσεις γίνεται 2-4, τέταρτο τέρμα για την Παρί. Στην Πορτογαλία 0-0 το Μπελενέσε σε Τούμπαλ στο 58. Στο Βέλγιο ημίχρονο Eupen Σαντάλι 0-1. Ημίχρονο στην Σέρια Μπολόνια Ίντερ χωρίς σκορ 0-0 με την Ίντερ να είναι καλύτερη. Στη Σέρια B 3 παιχνίδια ημίχρονα και εκεί Κάρπιτσι Νταντέλα 0-0. Πάντοβα Βενέτσια 1-0. Σπέτζια Πρέσια 2-2. Στην Νορβηγία Στάμπα Εξάντε Φιορντ 1-1 έχουμε ημίχρονο. Και εκεί όπως και στην Πολωνία Σλάσκ Βίσλα Κρακοβίας 0-0. Στη Ρωσία Κράσνονταρ Λοκομοτίβ Μόσχας 1-1. Στην Σεκούντα Έλτσε Ρέους 0-1 και Σαραγώσα Λας Πάλμας 1-0. Στη Σουηδία Έρεμπρο Έστεσουντ 1-0. Στην Αργεντινή στο 36 Ντεφένσα Μπελγράνο 0-1. Όπως λέγαμε πριν, η Λαμία ισοφάρισε Παναθηναϊκός Λαμία 1-1. Τώρα είμαστε στο 38 λεπτό. Στην Τουρκία περίπου εκεί βρισκόμαστε, λίγο πριν το πρώτο μέρος. Ακισάρσπορ Σίβασπορ 0-0 και Φενέρμπαχτσε Καϊσέρισπορ 1-0. Στο Μάντσεστερ η City προηγείται της Newcastle με 1-0 χάρη σε ένα πολύ ωραίο τέρμα του Sterling. Τώρα είμαστε στο 22. Στην Championship χωρίς σκορ το Millwall Swansea, αλλά η Swansea παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Στη Γερμανία το Stuttgart Bayern είναι 0-0, όπως και το Venlo Herenveen στην Ολλανδία. Στην Primera Division Celta Atletico και εκεί δεν έχουμε σκορ. Όπως και στην Ουκρανία, Σαχτάρ Ιλίσιβετς 0-0. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά παιχνίδια. Τέλος και το Austria Viennis Mattersburg 2-1, ένα παιχνίδι. Ένα τελικό που χρωστούσαμε. FMGNO, τα μηνύματά σας στο 54526. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν έχετε κάποια ερώτηση. Πολύ ευχαρίστω. FMGNO, το μήνυμα στο 54526. Πάμε. Βασίλη σε ένα break και θα επανέλθουμε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στον Βόλο και ο Ολυμπιακός Βόλου προηγείται του Ηρακλή 1-0 σε ένα φιλικό μάτς και με όλη την δράση σε Ελλάδα και Ευρώπη. Λίγα λεπτάκια μετά τις 8 επανερχόμαστε, ακούτε Λίμπερο 107,4, θα πάμε σε κανένα δίλεπτο στον Βόλο και όπου ο Ολυμπιακός Βόλου παίζει με τον Ηρακλή φιλικό παιχνίδι. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, ένα δυνατό μάτς, ένα δυνατό τεστ για τους παίχτες του Ηρακλή. Ενώ να πούμε από εκεί και πέρα ότι ισοφάρισε η Νιούκαστλ στο Μάντσεστερ. City Newcastle 1-1 το μάτς. Εδώ Αγκουέρο τώρα ένα φάουλ, κανένα πρόβλημα τουλάχιστον προς το παρόν για τους παίχτες της Manchester City και της Newcastle, συγκεκριμένα μάλλον. Τώρα ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο στο Bologna Inter 0-0 το παιχνίδι με την Inter να είναι καλύτερη, αλλά ως εκεί για το μάτς της Serie A, έτσι τα πιο σημαντικά. Ολοκληρώθηκε στη Γαλλία το Nîmes Paris 2-4, καρδιοχτύπησαν λίγο οι Παριζιάνοι, το 0-2 έγινε 2-2, αλλά επανέφερε έτσι την τάξη με δύο ακόμη τέρματα. Για να δούμε την City, γίνεται το σουτ και έχουμε corner για την Manchester City. Από εκεί και πέρα έτσι τα πιο σημαντικά, για να δούμε λίγο στην Πορτογαλία, στο 72 Μπελενένσε σε Τούμπαλ 0-0. Στο Βέλγιο Eupen Σαντάλι έχεις 0-1. Είμαστε τώρα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στην Serie B ξεκινάνε τα δεύτερα ημίχρονα και εκεί Κάρπιτσι Νταντέλα 0-0. Πάντοβα Βενέτσια 1-0. Σπέτζια Μπρέσια 2-2. Στην Νορβηγία στο 49 Στάμπα Εξάντε Φιόρντ 1-1 το παιχνίδι. Στην Πολωνία στο 50 βρισκόμαστε εκεί Σλάσκ Βίσλα 0-0. Στη Ρωσία ημίχρονο ακόμη το Κράσνονταρ Λοκομοτίβ Μόσχας 1-1. Στην Σεγούντα ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα Έλτσε Ρέους 0-1 και Σαραγώσα Λας Πάλμας 1-0. Στη Σουηδία ημίχρονο το Έρεμπρο Έστερσουντ 1-0. Στην Αργεντινή ημίχρονο Ντεφένσα Μπελγκράνο 0-1. Ενώ στη Super League το μοναδικό παιχνίδι
που έχουμε αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι είναι 1-1 το Παναθηναϊκός Λαμία. Με τον Μπουζούκη να ανοίγει το σκορ για τον Παναθηναϊκό στο 15. Η Λαμία σοφάρισε με τον Αντζέτζο στο 36. Ημίχρονα και στην Τουρκία. Κισάρσπορ, Σίβασπορ 0-0 και Φενέρμπαχτσε Καϊσέρισπορ 1-0. Στην Championship στο 36 Μίλγουολ Σουόνσι 0-0 με 10 από νωρίς η ομάδα της Σουόνσι. Στην Γερμανία Στουτγκάρτι Μπάγκερν 0-0 στα πρώτα 36 λεπτά. Στην Ολλανδία Φέλο Χέρεφεν 0-1. Στο Βίγκο Θέλτα Ατλέτικο χωρίς σκορ στα πρώτα 36 λεπτά το Θέλτα Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην Ουκρανία Σαχτάρ Ιλίσιβιτς 0-0 στο 36. Βλέπω ένα παιχνίδι στην Κύπρο Πάφος Ανόρθωση στο 8 είναι 0-0. Ενώ στη Τσεχία άνοιξε το σκορ η Σλάβια Πράγας απέναντι στην Πλιζέν στο ντέρμπι. Μόλις το 5ο λεπτό βρισκόμαστε. Ξεκίνησαν άλλα 3 παιχνίδια χωρίς σκορ. Στην Σεγούντα Κάντιθ Οβιέδο και στην Ελβετία το Λουγκάνο Ζυρίχη και το Σιόν Young Boys. Αυτά είναι πάνω κάτω τα πιο σημαντικά παιχνίδια στο στοίχημα. Θα πάμε από λεπτό σε λεπτό και στον Βόλο για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου ανάμεσα στον Ολυμπιακό Βόλου και τον Ηρακλή σε φιλική αναμέτρηση που γίνεται στο Πανθεσσαλικό. Η Μπάγερ ανοίγει το σκορ, είναι το νεότερο τέρμα στην Bundesliga στο 37, έτσι καλό σημείο για τους Βαβαρούς. Θα έχουμε σε λίγο και τον σκόρερ της αναμέτρησης, ενώ βέβαια σε λίγο θα έχουμε έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο και στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Λαμία. 1-1 να επαναλάβουμε το σκορ της αναμέτρησης. Κάτι άλλο δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να αλλάζει. Πάμε και πάλι στον Αβόλο για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε και πάλι στον Ευθύμη Χούτα. Ευθύμη. Το παιχνίδι μόλις άρχισε. Ωραία. Το δεύτερο ημίχρονο. Παίζουμε 4 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, καλό timing. Ναι, ακριβώς. Λες ναι. Και ήταν τηλεοπτικό. Που να το βλέπα κιόλας. Ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε λίγο μια καθυστέρηση να ξεκινήσει, γιατί είχαμε και μια βράβευση από πλευράς της Ολυμπιακού Βόλου. Η διοίκηση του Εραστέχνου Ολυμπιακού βράβευσε τον προπονητή της ομάδας του Ηρακλή, τον Σπύρο Μπαξεβάνο, για την παρουσία του, όπως είχαμε πει και στο πρώτο μέρος της περιγραφής μας, για την παρουσία του ποδοσφαιριστής στην ομάδα του Ολυμπιακού την 2004-2005, ήταν τότε ο Μπαξεβάνος στο Βόλο. Λοιπόν, το παιχνίδι που ξεκίνησε θυμίζει το σκόρ ημιχρόνου 1-0. Ο Ολυμπιακός προηγείται από το 24 με γκολ που πέτυχε ο Βασίλης Αχινίδης, ένα πολύ ωραίο τέρμα με σούτ έξω από την περιοχή, στην μπάλα στην αριστερή γωνία του Αμπάρη. Ένα παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο που δεν είχε πολλές φάσεις, δεν είχε κλασικές ευκαιρίες, με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερος, να στέκεται καλύτερα στο γήπεδο, να είναι πιο συγκεντρωμένος, πιο πειθαρχημένος και με τον Ηρακλή να ψάχνει τα πατήματά του και να μην μπορεί να έχει τελικές φάσεις, αν εξαιρέσουμε ένα δύναμο σουτ που έκανε στο 17 η ομάδα του Ηρακλή, που μπλόκαρε ο Γιακουμής. Δεν είχε άλλη τεχνική φάση η ομάδα του Ηρακλή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί στο θέμα οργάνωσης σημαντικό το πρόβλημα. Απέναντι όμως σε έναν Ολυμπιακό που στέκεται πάρα πολύ καλά και δεν επιτρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει το παιχνίδι του Ηρακλής. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγές από πλευράς του Ολυμπιακού και Ηρακλή. Με το 9, βλέπω μπήκε το 9 μέσα του Ηρακλή και είναι ο Περόνε. Έτσι. Να δω, πρέπει να μπει θέση του Ρόβα λογικά. Θα δούμε. Ο Ολυμπιακός δεν βλέπω να έχει κάποια αλλαγή. Με τους 11 που ξεκίνησε στο πρώτο ημίχρονο ξεκινά και το δεύτερο. Από τον Ηρακλή εντόπισα τον Περόνε στη θέση του Ρόβα. Τώρα θα δούμε και τους υπόλοιπους παίκτες αν υπάρχει κάποια αλλαγή ακόμη. Έχει μπει και ο Πασάς με το 21, να δούμε σε ποιον, σε ποια θέση. Αυτά είναι τα, ξέρεις, το δύσκολο των φιλικών, ναι. Γίνονται πολλές αλλαγές. Έτσι ακριβώς. Και ας πούμε και κάτι, τώρα τουλάχιστον Ολυμπιακό, αν δεν βίντεο παρακολουθούμε, ξέρουμε τους παίκτες, γιατί παίρνουν και βγαίνουν. Τώρα τον Ηρακλή που δεν έχουμε και εικόνα, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Το κόρνερ εκτελέστηκε, η μπάλα βγήκε πάλι έξω για τον Λότα. Ο Λότας που προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλό του, δέχεται το μαρκάρισμα και κερδίζει το φάουλ. Το μαρκάρισμα το έκανε με το νούμερο 12 ο... Έχουμε και αλλαγή και άλλη. Το 12 και ο νέος παίχτης.
να βάλουμε τα γυαλιά μας, γιατί έχουμε... Ο Τάι, ο Τάι. Λοιπόν, ο Τάι είναι, μπήκε μέσα και ο Τάι. Οπότε έχουμε και Τάι και Πασιά και Περόνε. Τρεις αλλαγές σίγουρα για την ομάδα του Ηρακλή και ένα φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Άρης Λότας ο εκτελεστής, εκεί όμως θα διώξουν οι ψηλόσωμοι παίκτες του Ηρακλή στο κέντρο της άμυνας. Δεν απομακρύνει την μπάλα, ο Λότας δεν μπορεί να τη συγκρατήσει εντός παιδιάς και έχουμε το πλάγιο. Το πλάγιο που είναι για τον Ηρακλή από την δεξιά πλευρά με το νούμερο 6 ο Παναγιωτούδης. Είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Λοιπόν, η μπροστινή μπαλιά για τον Περόνε. Ο Περόνε που επέστρεψε στον Ηρακλή. Ο Περόνε δεν έχει πανηγυρίσει και άνοδο του Ηρακλή, δεν κάνω λάθος. Θα σε γελάσω. Ναι, ναι, πρέπει νομίζω, να ήταν τότε που νομίζω, ανέβηκε με την ΑΕΚ μαζί, πρέπει να ήταν και αυτός. Ναι. Ήταν τότε νομίζω. Ο Περόνε ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, πέρασε και από τη Λάρισα τα τελευταία χρόνια. Ατρόμητο, έτσι το θυμόμαστε. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει τιμήσει το ψωμί που έχει πάει στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Και Κούσας μέσα, μου λένε εδώ συνάδελφος, και Αντωνίου. Και Μουμίν, μάλιστα. Οπότε άλλαξαν πολλά στον Ηρακλή όσον αφορά την δεκάδα. Τώρα θέσεις που παίξαν όλα αυτοί είναι λίγο δύσκολο να τους δούμε, γιατί και το Πανθεσσαλικό είναι και ένα σλάδι το οποίο από εδώ που είμαστε δεν είναι και πολύ καλή ορατότητα. Είμαστε ψηλά στα δημοσιογραφικά. Αλλά στην πορεία θα λέμε τους παίκτες αυτούς που αγωνίζονται τώρα έτσι. Λοιπόν, ένα πλάγιο έχει κερδίσει η ομάδα του Ηρακλή. Το εκτελεί ο Παναγιωτούδης. Η μπάλα φτάνει στον... Λοιπόν, η μπάλα πλάγιο out. Τώρα είναι για τον Ολυμπιακό αυτό το πλάγιο. Με τον... Σάβα να είναι ο εκτελεστής, ο δεξιός ψηλιάκος του Ολυμπιακού. Θα πάει τον εκτελεστή από το πλάγιο. Σαχινίδης για τον Σάβα. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Λεάντρο. Ο Λεάντρο κατεβάζει ώρα την μπάλα και δίνει στα αριστερά στον Μπουτζίκο. Ο Μπουτζίκος με τον Σελτζίνιο. Ο Σελτζίνιο αφήνει πίσω για τον Οικονομόπουλο. Πήγε να γίνει το λάθος. Ο Οικονομόπουλος αλλάζει μπάλα. Κρατούν και γυρίζουν την μπάλα πορεία επέκταση του Ολυμπιακού. Σάβας για τον Λότα. Ο Λότας πιέζεται, μαρκάρεται, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο κύριος Θεοχάρης. Περώνε οι κόντρες εκεί, δεν ευνοούν τον παίκτη του Ηρακλή. Τελικά η μπάλα είναι στην περιοχή του Ολυμπιακού. Να δούμε την προσπάθεια, το σουτ που καταλήγει out. Να λοιπόν η δεύτερη προσπάθεια τελική που έχει ο Ηρακλής στο παιχνίδι. Αυτό το σούτ που έγινε μέσα από την περιοχή, αλλά εκεί στη γωνία, θα έλεγα, της μεγάλης περιοχής, μακρινή απόσταση από το τέρμα του Γιακουμή, που δεν ευνηδίασε τον μαθηλέκα του Ολυμπιακού, η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα έξω, αλλά λογίζεται ως τελική προσπάθεια αυτή που έγινε από τον Ηρακλή. Λοιπόν, Σελτζίνιο, τα αριστερά για τον Μπουτζίκο. Ο Μπουτζίκο σήκωσε την μπάλα εκεί που είναι ο Σαχινίδης, η σηκωμένη σημαία του βοηθού σε θέση offside, ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Συνέχεια τώρα, για τους παίκτες του Ηρακλή να προσπαθούν να βγουν επιθετικά. Θα χάσουν όμως την μπάλα γρήγορα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα κερδίσουν το φάουλ. Ο Σάβας είναι αυτός που το κερδίζει. Ένα άτσαλο μαρκάρισμα που έγινε εκεί και έχουμε κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Περόνε. Για το φάουλ αυτό που έγινε πάνω στο Σάβα. Πήγε να κλέψει ο Περόνε. Το φάουλ ήταν δυνατό. Και κέρδισε το φάουλ η ομάδα του Ολυμπιακού. Το 53 βρισκόμαστε του παιχνιδιού, Ολυμπιακός Ηρακλής 1-0, το 24 με γκολ του Σαχινίδη. Και με τον Ηρακλή να εξακολουθεί να βρει, να φανεί τα πατήματά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
και με τη βοήθεια του συναδέλφου εδώ που έχει παρακολουθήσει αλλαγές, να πούμε την εντεκάδα του Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο και πώς εισαγωνίζεται ο γυρός. Θεματοφύλακας είναι ο Αμπάρης, Παναγιωτούδης, Γιαννίτσης, Κούσας και Χιτζίδης είναι η τετράδα στην άμυνα. Μουμίν και Κοστούλας αγωνίζουν στον άξονα. Πασάς, Τάι. Ο Τάι έχει ειδικό ρόλο, ο Πασάς με τον Γεωργίου είναι στις πτέρυγες και ο Περόν είναι στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η διάταξη του Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές που έκανε ο Σπύρος Μπαξεβάνος. Να ωραία διαγώνια παλιά τώρα εκεί όπου τρέχει ο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο θα γυρίσει πολύ ωραία στον Μπουτζίκο. Αυτός αφήνει στο Λότα. Λότας θέλει να κάνει την σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο. Δεν του βγαίνει όμως αυτή η σέντρα και καταλήγει πλάγιο άλλο. Ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πήγε να βρει ανοργάνωτη την άμυνα του Ηρακλή στη φάση αυτή και να δημιουργήσει μια επιθετική προσπάθεια. Όμως καθυστέρησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και δεν μπόρεσαν να βγάλουν αυτή την τελική πάσα και να δυσκολέψουν τους αμυνόμενους του Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός που εξακολουθεί να στέκεται πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο και να έχει καλύτερη παρουσία από την ομάδα του Ηρακλή σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ρόκας έκοψε, προσπαθεί ο Περόνε τώρα εκεί με τον Λέαντρο, που λαβαίνει ο Λέαντρο και βάζει το πόδι του ωραία και διώχνει την μπάλα πρώτου Περόνε. Ο Περόνε που προσπαθεί να δώσει μάχες, είναι μόνος του εκεί στην επίθεση. Μπαλιά που γίνεται στο πουθενά τώρα από τους παίκτες του Ηρακλή και η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Βλέπουμε και τον Περικλέα Μανατίδη να έχει σηκωθεί από τον πάγκο να δίνει οδηγίες και κάποιες οδηγίες σε έντονο ύφος. Ζητά κάποια πράγματα συγκεκριμένα από τους ποδοσφαιριστές του και θέλει να τα δει σήμερα στο παιχνίδι. Ένα δυνατό φιλικό για τον Ολυμπιακό απέναντι σε μια ομάδα, όπως είπαμε, μεγάλης κατηγορίας. Ο Ηρακλής επέστρεψε στη Football League και για τον Ολυμπιακό ένα πολύ δυνατό τεστ. Αλλά νομίζω και για τον Ηρακλή το σημερινό παιχνίδι θα μπορεί να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από τον Μπαξεβάνος απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός που έχει ποιότητα. Το σουτ μακρινό που εκτελείται από το Γεωργίου ήταν, η μπάλα έφυγε out. Δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας ο Γιακουμής. Βρισκόμαστε στο, έχουμε συμπληρώσει 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, στο 56 βαδίζουμε. Δεν υπάρχει κάποια έτσι, κάποιο άλλο τέρμα αν εξαιρέσουμε αυτόν τον γκολ που μπήκε στο πρώτο ημίχρονο που το πέτυχε ο Σαχινίδης για τον Ολυμπιακό. Η παίκτη του Ηρακλή τώρα με τον Περόνε που είναι δραστήριος και θέλει να αναπτυχθεί επιθετικά, όμως η παλιά του εκεί είναι τελείως άστοχη και παίρνουν παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Λότας πιέζεται και κερδίζει το πλάγιο out. Ο Ολυμπιακός που ετοιμάζεται να κάνει τώρα δύο αλλαγές. Βλέπω τον Χρήστο Νόνι και τον Κλεβί Κόλλα να είναι έτοιμοι να πάρουν θέση στο παιχνίδι. Λογικά θα βγει ένας αμυντικός χαφ και θα βγει και ένα στόπερ. Ο Κόλλα παίζει ασφαλτικός μέσος, ο Νόνις είναι κεντρικός αμυντικός. Να δούμε τώρα ποιοι θα αποχωρήσουν από το παιχνίδι. Λοιπόν, βγαίνει ο Λότας και βγαίνει και μπήκε ο Κόλλα. Θα έχουμε διάταξη διαφορετική. Θα παίξει πιστεύω σε άλλη θέση ο Σκοπελίτης. Αλλά βγαίνει και ο Οικονομόπουλος. Εδώ δεν έχουμε αλλαγή. Βγήκε κεντρικός αμυντικός, μπαίνει κεντρικός αμυντικός. Βγήκε λοιπόν ο Οικονομόπουλος ο Μπάμπης και πέρασε στο παιχνίδι ο Νόνης. Και ο Κόλλα στη θέση του Λότα. Ο Κόλλα παίρνει θέση στον άξονα, αρχηγός τώρα του Ολυμπιακού δεν είναι ο Οικονομόπουλος, είναι ο Σερτζίνιο, αυτός πήρε το περιβραχιόνιο και βλέπουμε πραγματικά το Σκοπελίτη να παίζει πλέον πιο μπροστά, στην αριστερή πλευρά ο Σκοπελίτης τώρα. Οι παίκτες του Ηρακλή που προσπαθούν να γίνονται απειλητικοί, αλλά και πάλι η προσπάθειά τους είναι ημιτελής και η μπάλα καταλήγει πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Στο 58 της αναμέτρησης βρισκόμαστε. Ο Ολυμπιακός Ηρακλής πάντα στο 1-0 με γκολ που πέτυχε στο ξεκινήσει το πρώτο ημίχρονο στο 24. Ένα πλάγιο out έχει δει η ομάδα του Ολυμπιακού. Το εκτελεί ο Σάββας. Θα κόψουν οι παίκτες του Ηρακλή. Προσπαθούν
να βρουν τους διαδρόμους για να απειλήσουν. Η μπάλα φτάνει στον Περόνε τώρα, αλλά έχουμε σφύριγμα, καθώς παίκτης του Ηρακλή είναι πεσμένος στο χόρτο. Ωραία, και... πάρε και εσύ μια ανάσα, Ευθυμή, για να επανέλθουμε με το που ξεκινήσει το δεύτερο. Η συνέχεια του παιχνιδιού. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το δεύτερο μέρος στο ΆΚΑ. Εκεί ο Παναθηναϊκός και Λαμία είναι στο 1-1. Είμαστε στο 49 με τον Παναθηναϊκό να έχει μπει δυνατά. Να πούμε ότι ημίχρονο στην Αγγλία, Manchester City Newcastle 1-1. Ενώ στο 62 βρισκόμαστε, Μπολόνια Ίντερ πάντα στο 0-0 με την Ίντερ να πιέζει αλλά να μην έχει και πολλές καθαρές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Ακισάρ Σπορ Σίβασπορ 0-1 με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στην Τουρκία. Η Φενέρ προηγείται τη Καϊσέρι Σπορ με 1-0. Στουτγκάρδι Μπάγκερν ημίχρονο 0-1 με το τέρμα του Γκορέτσκα για του Βαβάρου. Σιόν Young Boys 0-1 στην Ελβετία το νεότερο τέρμα. Κάτι άλλο σημαντικό δεν προκύπτει στο κουπόνι μας και γενικά στην Ευρώπη. Ίντερ είναι και πάλι στην επίθεση, έτσι ένα μάτς που παρακολουθούμε. Γίνεται τώρα η σέντρα, κανένα πρόβλημα για τον τερματοφύλακα της Μπολόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει κόρνερ, να δούμε και αυτή την εκτέλεση πριν πάμε και πάλι στον Βολό. Γίνεται με πάσα, ο Δόνης που προχώρησε σε διπλή αλλαγή νωρίτερα. Περνάει η φάση αυτή για την άμυνα της Λαμίας. Πάμε και πάλι στον Βόλο για την συνέχεια του παιχνιδιού. Ευθύμη. Άλλες δύο αλλαγές αυτή τη στιγμή για τον Ηρακλή. Μπαίνουν στο παιχνίδι ο Ντούνης και ο Μενδρινός. Ναι. Λοιπόν, και έχουν φύγει. Τους βλέπω τώρα που πάνε για τα αποδυτήρια. Νομίζω το 23 έχει φύγει το 13 ο Κοστούλας που είχε περάσει στο δεύτερο, στο πρώτο μήχρονο αλλαγή. Και να δω και τον άλλο μου φεύγει. Και ο Γεωργίου. Έφυγαν δηλαδή οι ποδοσφαιριστές που είχαν περάσει το πρώτο ημίχρονο, οι πρώτες αλλαγές. Το 13 και το 17. Ο Γεωργίου και ο Κοστούλας έχουν φύγει και μπήκε μέσα ο Μενδρινός μαζί με τον Ντούνη. Αυτά είναι τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής που συνεχίζει να προσπαθεί να βρει χώρους, αλλά είναι δύσκολο σήμερα στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που δεν το επιτρέπει να οργανώσει παιχνίδι και έχει φέρει, θα έλεγα, το παιχνίδι στα μέτρα του ο Ολυμπιακός, καθώς το ελέγχει απόλυτα, δεν απειλείται ιδιαίτερα, αλλά και από την άλλη θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός είναι σε ένα παιχνίδι υπομονής, δεν έχει και αυτός τις φάσεις, δεν έχει δημιουργήσει ευκαιρίες, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αυτός που δεν απειλείται, έχει το σκορ και δοκιμάζει κάποια πράγματα τακτικά ο Περικλής Αμανατίδης, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει μια ακόμα αλλαγή, να περάσει το παιχνίδι σε λίγο ο Κώστας ο Φλίγκος. Λογικά θα πάρει τη θέση του Σαχινίδη, ο Σαχινίδης που ξεκινά ως βασικός φόρος στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Θα αφήσει τη θέση σε λίγο, πιστεύω θα είναι αυτή η αλλαγή, θα περάσει ο Φλίγκος. Έχει πάρει θέση εκεί για να μπει σε λίγο στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός που είναι τώρα στην επίθεση δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα ο Σαχινίδης εντός αγωνιστικού χώρου και η μπάλα καταλήγει πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Εντάξει, θα είναι νομίζω και δύσκολο να βρουν ρυθμό οι δύο ομάδες μετά τις αλλαγές, ειδικά ο Ηρακλής έκανε αλλαγές ακόμη σίγουρα, και στις αλλαγές. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Λοιπόν, με διαψεύδει ο Μανατίδης, διότι βγαίνει στο Τζίνιο και μπαίνει ο Φλίγκος. Για πρώτη φορά από το ξεκίνημα της προετοιμασίας που έχει δώσει φιλικά ο Ολυμπιακός στο έκτο φιλικό, δεν είδαμε στην ενδεκάδα να συνυπάρχουν Φλίγκος και Σαχινίδης. Τώρα βλέπουμε και αυτό το σχήμα με τους επιθετικούς τους δύο αυτούς του Ολυμπιακού να είναι και ο Σαχινίδης και ο Φλίγκος μέσα. Τώρα έχει δώσει ένα φάουλ έκκληση. Ένα φάουλ πρέπει να είναι ο Ντούνης το κέρδισε και είναι ένα φάουλ στην αγραμμή της μεγάλης περιοχής. Πλάγια θέση βέβαια, αριστερά, αλλά ένα φάουλ σε καλή θέση για τον Ηρακλή να έχει έτσι μια καλή προσπάθεια επιθετική, ένα καλό στημένο για την εστία του Γιακουμή.
Διαμαρτυρήθηκαν εκεί πέρα του Ηρακλή και του Ολυμπιακού και ακόμα διαμαρτυρώνται στον Θεοχάρη. Φυσικά το φάουλ το έχει δώσει ο διαιτητής και το παίρνει πίσω. Είναι λίγο, ελάχιστα εκατοστά έξω από την περιοχή, μπορεί να γίνει κάμισο μισό μέτρο δηλαδή, πληρογίζω, έξω από την περιοχή. Και θα το εκτελέσουν τώρα οι παίχτες του Ηρακλή, να δούμε ποιος εκεί θα αναλάβει την εκτέλεσή του. Είναι 3-4 παίχτες πάνω στην μπάλα. Το τείχος του Ολυμπιακού έχει στηθεί. Μετά τα βήματα ο Θεοχάρης και λέει τους παίχτες του Ολυμπιακού να καθίσουν πιο πίσω. Είναι ένας παίχτης που έχει περάσει τον Ολυμπιακό Βόλιο, ο Στράτος Χιτζίδης με το πολύ καλά πόδια. Αυτός θα το κρίσει, όχι τελικά αφήνει, η μπάλα παίρνει ωραία τροχιά, αλλά καταλήγει out. Δεν ξέρω αν ο Τάι αυτός που το εκτέλεσε. Ο Τάι πρέπει να ανέλαβε τελικά την εκτέλεσή του. Ένα ωραίο, μια ωραία εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα πέρασε έξω από το δεξί δοκάρι του... Το 12 ήταν ο Τάι, ακριβώς. Ο Τάι ήταν αυτός που το εκτέλεσε. Η μπάλα πέρασε έξω από το δεξί δοκάρι του τροματοφύλακα του Γιακουμί. Καλή εκτέλεση φάουλ, αλλά δεν βρήκε στόχο. Ο Σγκούρη κέρδισε την μπάλα με τη δύναμη που τον διακρίνει. Είναι κάτοχος της μπάλας, θα δώσει εκεί σε ένα χώρο που δεν μπορεί να γίνει να την πάρει την μπάλα ο Μπουτζίκος. Καθώς έχουμε παίχτη του Ολυμπιακού πεσμένο στο χόρτο. Ωραία, ξαναπάρε μια ανάσα Ευθύμη. Έτσι και θα επανέλθουμε σε λίγο και πάλι σε σένα. Ίντερ άνοιξε το σκορ με τον Ράτζα Ναϊγκολάν. Ωραίο το σούτ. Ενώ στο ΆΚΑ παραμένει το Παναθηναϊκός Λαμία 1-1 στο 56. Ο Κολοβέτσιος, ο στόπερ του Παναθηναϊκού, δέχεται τώρα μια κίτρινη κάρτα. Νεότερο τέρμα Φενέρ Καϊσέρι 1-1 στο 52. Ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι. Έτσι, ένα παιχνίδι στην Σουηδία. Έρεμπρο Έστερσον 2-1. Γκολ για τους γηπέδοχους. Και η Στάμπακ ισοφαρίζει τη Σάντεφιορντ σε 2-2. Να πούμε ότι είναι ημίχρονο στο Βίγκο το Θέλτα Ατλέτικο 0-0 το μάτς. Ανάπαυλα και στην Γερμανία Στουτγκάρδη Μπάγκερν 0-1 το μάτς. Έτσι, τα πιο σημαντικά πάντα αναφέρουμε, ειδικά την στιγμή. Αυτή η Λαμία έχει κερδίσει ένα φάουλ. Να δούμε λίγο τη στημένη φάση για τους φιλοξενούμενους στο ΆΚΑ και θα πάμε και πάλι στο Βολό. Λοιπόν, με τα αριστερό εκτελείται η φάση αυτή. Κεφαλιά του Αντέτζο δεν έκανε αυτή την φορά την ζημιά στην αιστεία του Παναθηναϊκού και παραμένει στο ΆΚΑ το παιχνίδι 1-1 στο 57. Δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό. Πάμε και πάλι στον Βόλο. Ευθύμη. Εδώ έχουμε συμπληρώσει τα 21 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Να θυμίσω ότι παραμένει πάντα το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού στο φιλικό με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής που στο δεύτερο ημίχρονο, αν τον συγκρίνω σε σχέση με το πρώτο μέρος, είναι αυτός που έχει την κατοχή της μπάλας, έχει καλύτερη, έτσι θα έλεγα, θα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν μπορεί να ξεκλειδώσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Είναι σε πιο παθητικό ρόλο ο Ολυμπιακός, παίζει, έχει δώσει χώρους και προσπαθεί ο Ολυμπιακός να παίξει με κόντρα επίθεση. Αλλά αν εξαιρέσουμε το 2-1 σουτ που μπάλα έφυγε μακριά, ένα στημένο, μια στατική φάση που ο Τάι εκτέλεσε το φάουλ και μπάλα πέρασε έξω στα δοκάρια, δεν έχει την κλασική ευκαιρία ο Ηρακλής. Σίγουρα και οι δύο ομάδες είναι σε περίοδο προετοιμασίας, καθημερινά διπλές προπονήσεις και δύο ομάδες, φιλικά. Όμως θεωρώ ότι και οι δύο προπονητές έχουν την τακτική του σήμερα, προσπαθούν να δουν κάποια πράγματα. Και ο Αμανατίνης θέλει να δει κάποια πράγματα απέναντι σε μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας και να δει πώς ανταποκριθεί η ομάδα του όταν αμήνεται. Είναι φιλικό που τα φιλικά για αυτό σκοπό γίνονται για να βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα οι προπονητές. Πάντως ο Ολυμπιακός, θα πω για ακόμη μια φορά, ότι στέκεται πάρα πολύ καλά στον ασταλτικό τομέα, δεν έχει δώσει δικαιώματα, δεν κάνει λάθη, προσπαθεί και αμήνεται πάρα πολύ σωστά, είναι συγκεντρωμένος, παίζει με μυαλό στο παιχνίδι του και τώρα βέβαια με το φάουλ που κάνει ο Κόλλα και δεν άφησε να εξελιχθεί μια αντεπίθεση για την ομάδα του Ηρακλή. Και οι πολλές αλλαγές βέβαια που έχει κάνει ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο έχουν αλλάξει και το ρυθμό του παιχνιδιού. Θεωρώ πάντως ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής είναι αυτή η ομάδα που έχει καλύτερη κυκλοφορία μπάλας, έχει την πρωτοβουλία, προσπαθεί να κυκλοφορήσει μπάλα είτε από τα άκρα είτε από τον άξονα,
αλλά δεν μπορεί να βρει τους διαδρόμους να απειλήσει το τέρμα του Γιακουμί. Αυτή είναι η εικόνα του παιχνιδιού. Σε αυτά τα 23 λεπτά που διανύουμε, είμαστε στα μέσα ακριβώς του δευτέρου ημιχρόνου. Με το νούμερο 19 είναι ο Μέδρινος, αυτός που έχει τώρα την μπάλα και άφησε για τον Περόνε. Μεδρινός, Περόνε με τα κουνάκι προσπάθησε να ξαναδώσει την μπάλα στον συμπαίκτη του, δεν τα κατάφερε. Έχουμε το φάουλ που γίνεται υπέρ του Ολυμπιακού, ένα φάουλ που έκανε ο Τάι. Και η μπάλα θα πάει και πάλι για τους παίκτες του Ολυμπιακού, για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Σηκώθηκε και ο παίκτης του Ηρακλή που ήταν πεσμένος στο χόρτο. Και νέα αλλαγή που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός. Για να δω ποιος είναι αυτός που θα μπει τώρα μέσα. Είμαστε στο 24 του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φλίγκος δεν μπόρεσε και να γίνει κάτοχος μπάλας. Ο Γρηγόρης Φημιάδης, το νούμερο 12, αυτός θα περάσει το παιχνίδι. Σε λίγο. Να δούμε ποια θέση θα πάρει. Παίζει ο Ολυμπιακός τώρα με πλευρά το Φλίγκο 4 και ο Σαχινίδης παίζει στη δεξιά πλευρά. Δοκιμάζει και αυτό ο Περικλής Αμανατίδης. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν είχαν συνυπάρξει μέχρι τώρα αυτοί οι δύο επιθετικοί μαζί. Αλλά ο Σαχινίδης έχει αφήσει τεστ του φορ και έχει περάσει στη δεξιά πλευρά ως επιθετικός, ως δεξιός επιθετικός. Το φάουλ που γίνεται, ένα δυνατό φάουλ που γίνεται για τον Ηρακλή, πάνω στον Ντούνι ήταν αυτό το φάουλ, δυνατό μαρκάρισμα. Ο Ντούνις είναι στο χόρτο και μπαίνει το ιατρικό επιτελείο του Ηρακλή να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Και τώρα θα μπει ο Θημιάδης από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε δει ακόμα ποιος θα βγει. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει διακοπεί καθώς παρέσχονται οι πρώτες βοήθειες. Ναι, πάρε το χρόνο σου, Ευθύμη, αφού έχουμε νέα διακοπή. Έτσι, αρκετές αλλαγές επίσης στο παιχνίδι, όπως συνηθίζονται στα φιλικά. Και αυτό βέβαια δεν βοηθάει ιδιαίτερα στον ρυθμό του αγώνα. Λοιπόν, Φένερ Καϊσέρισπορ 2-1, ανακτούν το προβάδισμα οι γηπεδούχοι, ενώ στο ΆΚΑ παραμένει το Παναθηναϊκός Λαμία 1-1 στο 62, με τον Παναθηναϊκό να έχει συνήθως στο μισό γήπεδο την Λαμία. Προσπαθεί να ανοίξει, να πάρει και πάλι το προβάδισμα, ενώ να πούμε ότι η Θέλτα ανοίγει το σκορ απέναντι στην Ατλέτικο, προηγείται με 1-0 στο μάτς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το σημαντικό στο πρόγραμμα, ενώ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Manchester. Η City με την Newcastle είναι 1-1. Παίζουμε 1,5 λεπτό στο δεύτερο μέρος. Η City βέβαια, η οποία θα έχει στο μισό γήπεδο την Newcastle, αλλά αντιμετωπίζει και τους 11 παίχτες του Ράφα Μπενίτεθ στην άμυνά της, και θα δούμε τι μπορεί να αλλάξει και εκεί. Πάμε στον Βόλο, εκεί σιγά σιγά θα μπούμε και στα τελευταία 20 λεπτά νομίζω, Ευθύμη, σωστά τα λέω? Έχουμε διανύμει το 27ο λεπτό του δεύτερου χρόνου. Λοιπόν, οπότε θέλουμε άλλα 18. Δεν έγινε ακόμη αλλαγή. Ο παίκτης του Ηρακλή είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν ξέρω αν θα μπει, αν θα γίνει καμία αλλαγή, αν μπορεί να συνεχίσει. Είναι έτοιμος ο πάντως ο Ευθυμιάδης, αφού βγει μπάλα εκτός, καθώς τώρα είχαμε τη σέντρα από τα αριστερά από τον Μπουτζίκο, χωρίς όμως να γίνει μια καλή προσπάθεια επιθετική τον Ολυμπιακό, έδιωξαν την υπέρ της Ηρακλή. Αλλάζει παιχνίδι με ωραία διαγώνια παλιά ο Ρόκας για τον Σκοπελίτη. Σκοπελίτη για τον Ρόκα, αλλάζουν την μπάλα οι παίχτες. Ο Σκοπελίτης θα πέσει κάτω, θα πάρει το φάουλ. Η σημαία σηκωμένη και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Είμαστε στο 28. Παιχνιδιού. Να δούμε ποιος θα βγει ο πλευράς Ολυμπιακού. Είναι πολύ ώρα εκεί, περιμένει να μπει ο Θημιάδης. Τελικά
αυτός που βγαίνει είναι ο Μπουτζίκος. Ο αριστερός οπισθοφύλακας βγαίνει. Ο Ολυμπιακού, ο Νίκος Μπουτζίκος. Και μπήκε ο Εφημιάδης. Το φάλ εκτελέστηκε. Τώρα στην αντεπίδεση οι παίχτες του Ηρακλή με τον Ντούνι όμως δεν μπορεί να κάνει τον κοντρόλ εκεί. Θα γυρίζει και ο Σάβας, τον παρεμποδίζει, του βάζει την κόντρα και η μπάλα φτάνει στον Γιακουμή. Πήγε να βγει ο Ηρακλής στην αντεπίθεση, να εκμεταλλευτεί ότι ήταν οι παίκτες του Ολυμπιακού προωθημένοι σε αυτήν την εκτέλεση του φάουλ, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με τον Ολυμπιακό, με τον Λέαντρο να δίνει την μπάλα για τον Σγούρο. Ο Σγούρο θα πέσει κάτω, τίποτα λέει ο Θεοχάρης. Θεωρεί ότι το μαρκάρισμα που το έκανε ο Παναγιωτούδης ήταν κανονικό. Η μπαλιά του Παναγιωτούδη όμως καθόλου καλή. Θα καταλήξει την μπάλα στα χέρια του τροματοφύλακα του Γιακουμή. Γιακουμής το ελεύθερο. Κόβουν οι παίκτες του Ηρακλή. Προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Ο Περόν απέφυγε ωραία τον αντίπαλό του. Όμως θα βάλει και το πόδι ο Ρόκας, θα διώξει. Έχουμε φάουλ. Φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα για τον Ηρακλή. Παναγιωτούδης. Πίσω μπάλα στον Κούσα. Παναγιωτούδης και πάλι στην δεξιά πλευρά. Στον χώρο του κέντρου παίζει την μπάλα. Με τον Ηρακλή να προσπαθεί να βρει χώρους, όπως είπαμε πολλές φορές, δίχως όμως και εδώ να το καταφέρει. Η μπαλιά είναι τελείως άστοχη. Καταλήγει πλάγιο out. Είναι αυτό που έλεγα ότι δεν μπορούν συνδυασμένα οι παίκτες του Ηρακλή να βρεθούν, δεν μπορούν να συνδυαστούν μάλλον και να βρεθούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις επιθετικές. Τώρα ο Μουμίν είναι αυτός που προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδος, μάχεται και τελικά κερδίζει το φάουλ. Το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Πασάς ήταν αυτός το κέρδισε. Κούσας. Τώρα η παίκτες του Ολυμπιακού είναι από τη μεσαία γραμμή και κάτω προς την περιοχή τους και καθαρά παιχνίδι κατοχής από πλευρά Ηρακλή, αλλά χωρίς ουσία. Παναγιωτούδης πάλι μια άσχημη παλιά εκεί που διώχνει η παίκτες του Ολυμπιακού. Θα έλεγα όμως και ότι ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι, όπως παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, δεν αντιπροσωπεύει μια ομάδα που θέλει να παίξει έτσι καλό και επιθετικό ποδόσφαιρο όπως είναι ο Ολυμπιακός, διότι αυτή τη στιγμή εδώ και 15 λεπτά προσπαθεί να αμυνθεί χωρίς να απειλείται, επαναλαμβάνω, και δεν κοιτάζει το επιθετικό κομμάτι όσο κυρίως κοιτάζει το ανασταλτικό, το πώς θα κρατήσει μακριά από την περιοχή τους παίκτες του Ηρακλή. Η μπροστινή παλιά που γίνεται μέσα στην περιοχή εκεί ο Μουμίν ήταν αυτός που δεν μπορούσε να γυρίσει στο σουτάρι. Ο Ηρακλής σκοπιμένει. Θα κερδίσει ένα φάουλ. Πολλά τα φάουλ τα κερδισμένα για τον Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο. Αν εξαιρέσει όμως εκείνο το φάουλ που ήταν σε πολιτική θέση και το τέλος ο Τάι, τα άλλα δεν ανησύχησαν. Ήταν πολύ μακριά από την περιοχή και δεν ανησύχησαν τον ματοφύλακα τον Γιακουμή. Τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού προσπαθούν να βγάλουν από το χώρο της άμυνάς τους την μπάλα. Δεν τα καταφέρνουν. Ο Ηρακλής κάτοχος της μπάλας. Αν υπήρχε έτσι στατιστική υπηρεσία να μετρούσαμε κατοχή μπάλας, θεωρώ ότι πάνω από 1% θα έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, στα τελευταία λεπτά. Και μια έτσι, θα έλεγα με τις αλλαγές που έχει κάνει και ο Μανατίδης, βλέπουμε παίκτες για πρώτη φορά σε κάποιες θέσεις. Όπως είπαμε, ο Σαχινίδης καλύπτει τη δεξιά πλευρά της επίθεσης. Ο Σκουπελίδης, τώρα που είναι ένας παίκτης που παίζει πλευρά, τώρα καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας με την είσοδο του Γρηγόρη Φημιάδη στο παιχνίδι. Να είναι λοιπόν ένα καλό φάουλ τώρα που έχει κερδίσει ο Ηρακλής. Είναι
λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, βαδίζουμε στο 33ο ή στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης, αν θέλετε. Ένα φάουλ έξω από το ημικύκλιο, όπως είπα, σε πλεινοκτική θέση και συναγερμός στην άμυνα, στα καρέ του Ολυμπιακού, καθώς είναι μια καλή ευκαιρία για τον Ηρακλή να έχει μια καλή στατική φάση και να πηγαίνει στο τέρμα του. Εκτελεί την μπάλα όμως πολύ ψηλά, out. Ήταν τον Περόν το σούτ. Νομίζω ο Περόν το εκτέλεσε. Ναι. Πολύ άστοχο. Πολύ πάνω από τα δοκάρια μπάλα. Πολλά μέτρα. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό εδώ παιδί του Ηρακλή. Με αργές κινήσεις τώρα ο Γιακουμής θα επιχειρήσει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα είναι στην περιοχή του Ολυμπιακού, έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, καθώς δεν μπόρεσαν έτσι να αναπτυχθούν επιθετικά οι Ερυθρόλευκοι. Μπαλιά που γίνεται τώρα για το Φλίγκο. Φλίγκος που καθώς μπήκε στο παιχνίδι έτσι δεν μπόρεσε να γίνει πολλές φορές κάτοχος της μπάλας, καθώς όπως είπα το παιχνίδι παίζεται από τη μεσαία γραμμή και προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Σίγουρα και ο ρυθμός έχει αλλάξει του Ολυμπιακού και με τις αλλαγές που έχει κάνει ο Περικλής Αμανατίδης. Να πούμε ότι έχει γίνει 2-1 για τον Παναθηναϊκό ο Εμμανουηλίδης, ακόμα ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, στο 70 και έτρεξε να αγκαλιάσει τον Γιώργο Δόνη. Προφανώς όλα αυτά τα παιδιά έχουν σαν πατέρα τους τον Γιώργο Δόνη. Εδώ και πάλι το γκολ, για να δούμε. Εξηλώνεται μπήκε ο Εμμανουηλίδης, διότι στην Ξάνθη έχασε 2 τετατέτ. Οπότε ναι. έβαλε τον γκολ σήμερα τουλάχιστον. Και αν θυμηθώ την εικόνα βουρκωμένο, έκλαιγε μετά. Ναι, ναι, σωστά. Με κάποια μάτια. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει αν είναι αυτός ο παίκτης που δώσει τελικά την νίκη στον Παναθηναϊκό σήμερα. Ναι, ωραίο δεξί το σουτ. 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Ευθύμη. Ωραία. Εδώ παραμένει το 1-0 για τον Ολυμπιακό Βόλο, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε φάσει στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι γενικά δεν είχε φάσει κλασικές ευκαιρίες. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται 1-0 από το 24 μικρό του Σαχινίδη, μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Με τον Ηρακλή, όπως είπα για πολλωστή φορά, στο δεύτερο ημίχρονο είναι αυτός που έχει την κατοχή της μπάλας, την πρωτοβουλία των κινήσεων, να έχει φέρει την μπάλα από τη μεσαία γραμμή και προς την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά δεν έχει τις τελικές προσπάθειες, δεν έχει τις ευκαιρίες για να δημιουργήσει έτσι πόνο κεφάλους για το τέρμα του Γιακουμή. Τώρα ο Πασάς είναι αυτός που προσπαθεί να ληφθεί, να αλλάξει παιχνίδι ωραία εκεί στην αριστερή πλευρά, θα βγει η σέντρα, να ευκαιρία όμως εκεί. Καταφέρουν και διώχνουν οι παίχτες του Ολυμπιακού. Καλή προσπάθεια αυτή, από τις λίγες προσπάθειες που η μπάλα άλλαξε πλευρά, που ήρθε στα αριστερά, που βγήκε μια σέντρα, αλλά εκεί δεν μπόρεσε κάποιος παίχτης του Ηρακλή να είναι στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού για να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Είδαμε όμως μια προσπάθεια που βγήκε από την Ηρακλή, από τις λίγες καλές στο παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε τώρα αλλαγή. Θα βγει ο Σαχινίδης και θα μπει ο Θανάσης Καναβός, ο νεαρός Καναβός, χωρίς νούμερο στη φανέλα, και αυτά σημάδια των φιλικών. Λοιπόν, Καναβός ο νεαρός, παίρνει τη θέση του στο σκόρερ της ομάδας του Ολυμπιακού, του Βασίλη Σαχινίδη. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί τώρα με τον Λέανδρο Πίντο να εκτελεί αυτό το φάουλ, να φέρνει την μπάλα εκεί που είναι ο Φλίγκος. Ο Φλίγκος κατεβάζει με το στήθος, όμως δεν μπορεί να συγκρατήσει μπάλα, καθώς διώχνουν οι παίχτες του Ηρακλή. Καλύτερα, γιατί έχουν στηθεί τον Τάι. Ο Τάι θέλει να βρει την άμυνα του Ολυμπιακού. Το σούτ, εντυπωσιακή απόκρουση από τον Γιακουμή που τρέχει να διαμαρτυρηθεί στο διαιτή που άφησε την εξέλιξη της φάσης και διαμαρτύρεται και ο κόσμος. Δεν προσπάθησα να δω τι έγινε εκεί, αν έχουν δίκιο οι παίκτες του Ολυμπιακού που διαμαρτύρονται. Πάντως σημασία έχει ότι ο Γιακουμής, ποιος έκανε το σουτ, να δω τώρα εδώ αυτό. Ήταν η παλιά του Τάι, εξαιρετική. Ήταν ο Περόνε αυτός που βγήκε μέσα στην περιοχή, τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα, με τον Γιακουμή.
Και τελικά ο Γιακουμής του έκλεισε το οπτικό πεδίο και απέκρουσε την μπάλα. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία, κλασική ευκαιρία για τον Ηρακλή να φέρει το μάτς στα ίσια. Η πιο σημαντική που χάνει ο Ηρακλής στο παιχνίδι. Στο 38, στο 83 του παιχνιδιού. Να ο Σγούρι τώρα, Σγούρι με δύναμη, θα μπει περιοχή ο Σγούρι, πατήσει περιοχή. Το διαγώνιο σου, το σουτ μάλλον δεν είναι καλό, υπό την πίεση του Κούσα, η μπάλα καταλήγει out. Καλή στιγμή όμως τον Ολυμπιακό, στο 84 η φάση αυτή, με τον Σγούρι να, με τη δύναμη το διακρίνει, να πατά καλά, να μπαίνει περιοχή, αλλά το σουτ δεν ήταν αυτό που ήθελε ο παίκτης του Ολυμπιακού. Αριστερό σουτ, την μπάλα έξω από το δοκάρι, που κάθε δοκάρι το δεξί του Αμπάρι, και χάθηκε η ευκαιρία τον Ολυμπιακό. Να λοιπόν, μέσα σε ένα λεπτό είχαμε δύο καλές στιγμές, μία για κάθε ομάδα, και τώρα έχουμε την προσπάθεια και το out, έτσι, γιατί πήγε να γυρίσει την μπάλα ο Σάβας, η μπάλα χτύπησε σε πόδι, πέφτει του Ρακλή και κατέληξε out. Πήγε να ανάψει το παιχνίδι, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε τις φάσεις αυτές που θα ξεσηκώναν και τον κόσμο ή που θα βλέπαμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Σημασία έχει πάντως ότι είδαμε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες προσπάθησαν, που στην προετοιμασία τους, αυτό το διάστημα προετοιμασίας, άλλοι είναι πιο μπροστά, άλλοι είναι πιο πίσω, να δουν και τις αδυναμίες οι προπονητές και να δουν και κάποια στοιχεία της τακτικής που θέλουν να περάσουν στο παιχνίδι. Γενικά νομίζω ότι θα βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα και ο Σπύρος Μπαξεβάνος για τον Ηρακλή και ο Περικλής Αμανατίδης για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Πίντο, Λέαντρο Πίντο, θα κόψει ωραία την μπάλα. Και ο Νόνης απομακρύνει από την άμυνα. Φλίγκος, Σγούρι, το φάουλ που σφυρίζει ο διαιτητής και είναι για τον Ηρακλή, το κέρδισε ο Παναγιωτούδης το φάουλ. Λοιπόν, μία ακόμη αλλαγή για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Λοιπόν, να διορθώσω λίγο τη φάση του τέτα-τέτ που είχε ο Ηρακλής και οι παίκτες του Ολυμπιακού διαμαρτύρθηκαν ότι ο παίκτης ξεκίνησε από θέση offside. Δεν ήταν ο Περόν, ήταν ο Ντούνης. Ο Ντούνης ήταν αυτός που έχασε την μεγαλύτερη και πιο κλασική ευκαιρία του Ηρακλής στο παιχνίδι για να σοφαρίσει το μάτς. Την παλιά που έγινε από τον Τάι. Οι διαμαρτυρίες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν ότι υπήρχε offside. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, έχουμε διανύσει 41 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο 86 δηλαδή, και θα περιμένουμε έτσι να δούμε τι θα μας φτιάξει το παιχνίδι σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Βλέπουμε και δύο ακόμα αλλαγές, που ο Παϊωάννου είναι αυτός που θα μπει για τον Ολυμπιακό σε λίγο, από ό,τι βλέπω και επίσης τον νεαρό τον Ζάχου να φορά φανέλα, νεαρό παιδί από την Ακαδημία. Παπαϊωάννου στόπερ αγωνίζεται, να δω τώρα ποιον θες να πάρει, λογικά του Πίντο, γιατί μόνο εκεί μπορεί να παίξει ο Παπαϊωάννου ως κεντρικός αμυντικός. Επειδή μας έχει βγάζει το Σάβα, το δεξιό μπακ. Λοιπόν, έχουμε δει και αυτό, το παιδί παίζει αριστερό μπακ, το Παπαϊωάννου να παίζει δεξί μπακ. Πολλές δοκιμές σήμερα από τον Περικλή Αμανατίδη. Ο Σάβας φεύγει λοιπόν και παίρνει θέση ο Παπαϊωάννου. Τώρα έχουμε το Φλίγκο να χαλά το παιχνίδι εκεί, τον τραβούν εκτός, με τον Κούσα. Τι γίνεται εδώ πέρα, έχουμε το παιχνίδι χαλά, δεν ξέρω τι έγινε εκεί, αν υπόθηκε κάτι μεταξύ του Φλίγκου και κάποιου άλλου του Κούσα νομίζω. Και τώρα έχουν μπει οι πάγκοι μέσα. Εντάξει, φιλικό παιχνίδι είναι, μα είναι δυνατόν τώρα να... Είναι τα δυσάρεστα που συμβαίνουν και σε φιλικά παιχνίδια και είναι πολλά τα παραδείγματα δυστυχώς στο παρελθόν. Ακόμη και σε φιλικό παιχνίδι... Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τα νεύρα και η αδρεναλίνη ανέβηκε στα ύψη τώρα σε ένα φιλικό παιχνίδι που βαδίζουμε στο τέλος τώρα και τι μπορεί να γίνει εκεί. Είχαμε δει και μια αντίστοιχη περίπτωση στο πρώτο ημίχρονο, τώρα βλέπουμε και στο τέλος στο δεύτερο ημίχρονο, στο τέλος του παιχνιδιού, το Φλίγκο με τον Κούσα, αν δεν κάνω λάθος, να έρχεται σε ένα διαπληκτισμό.
δεν είναι καλές εικόνες αυτές και νομίζω ότι όταν παίζεται ένα φιλικό παιχνίδι και δεν υπάρχει ούτε σκοπιμότητα, ούτε αποτέλεσμα μετρά, τίποτα δεν μετρά, νομίζω ότι πρέπει να είναι πιο έρευνα τα πράγματα. Δηλαδή που να ήταν και επίσημο. Τέλος πάντων, το παιχνίδι έχει διακοπεί, καθώς παράγοντες και των δύο ομάδων έχουν μπει στο γήπεδο να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ωραία, πάρε μια ανάσα Ευθύμη για να επανέλθουμε και πάλι σε λίγο, έτσι ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα το παιχνίδι για τα τελευταία ούτως ή άλλως λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, κάνα πεντάλεπτο να θέλει. Λοιπόν, στο Βέλγιο, Open Standard League 2-1, έχουμε τελικό εκεί να πούμε. Η Ίντερ έβαλε δύο γρήγορα γκολ. Πολόνια Ίντερ 0-3 στις καθυστερήσεις έχει κρυθεί. Η City με ένα ωραίο τέρμα του Walker προηγείται της Newcastle με 2-1. Παναθηναϊκός Λαμία 2-1 στο 80 βρισκόμαστε. Ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι μπροστά στην επίθεση. Η City κοντά στο 3-1. Για να δούμε λίγο την φάση. Σηκώνει την μπάλα εκεί ο Αγκουέρο. Μεγάλη ευκαιρία. Από τρομερές ευκαιρίες χάνει η City για να τελειώσει την. Από δεσμανοφύλακα στη Newcastle. Έχει κάνει 3-4 επεμβάσεις μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Η Bayern δεύτερο τέρμα. Στουτγκάρδη Bayern 0-2 με τον Λεβαντόφσκι. Να προηγείται πλέον, να βάζει και δεύτερο τέρμα. Ενώ να πούμε ότι στο 80 έχει πάει το παιχνίδι στο ΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 της Λαμίας. Μπαίνουμε και εκεί στα τελευταία λεπτά. Μίλγολ Σόνς 1-0 το νεότερο τέρμα στο 62ο λεπτό για την Championship της Αγγλίας. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Πάμε και πάλι στον Βόλο. Ξεκίνησε και το μάτς, Ευθύμη. Ναι, ξεκίνησε. Ευτυχώς όλα καλά. Δεν είχαμε συνέχεια. Έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό, δεν ξέρω τι καθυστερήσεις θα κρατήσει ο Θεοχάρης. Πάντως παίζουμε το τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, είμαστε στον 90. Και ο νεαρός Ζάχος, ακόμη μια αλλαγή για τον Ολυμπιακό, ετοιμάζεται να μπει. Δεν βλέπουμε ακόμα ποιος θα βγει. Βγαίνει ο αρχηγός, ο Ρόκας. Γιατί βλέπω περιβραχιόν φόρεσε ο Φλίγκος. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία αλλαγή που κάνει ο Περικλής Σαμαρίτης για τον Ολυμπιακό. Θα φύγει το παιχνίδι ο Ρόκας και θα περάσει ο νεαρός ο Ζάχος. Ο Δημήτρης Ζάχος. Το χειροκρότημα για τον, Ρόκα, τον Στάθη Ρόκα. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ηρακλή στις τελευταίες προσπάθειες του Γυραιού, μήπως και καταφέρει να πετύχει κάποιο γκολ. Ένας Ηρακλής που, όπως είπα, στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε περισσότερο από ό,τι στο πρώτο. Είχε σαφώς καλύτερη κυκλοφορία μπάλας με τους παίκτες που αγωνίστηκε. Βέβαια δεν ξέρω αυτό αν οφείλεται και σε αλλαγές που έκανε και ο Ολυμπιακός. Γιατί και ο Ολυμπιακός άλλαξε πολλούς παίκτες και μάλιστα αρκετοί από αυτούς παίξαν και θέσεις που δεν τους έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε. Λοιπόν, Φλίγκος πετά ωραία την μπάλα δεξιά στον Καναβό. Μπαλιά για τον σουτ, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από τον Γρηγόρη Ευθυμιάδη να κάνει το 2-0 όταν μέσα στην άμυνα εκεί πήγε να εκμεταλλευτεί το λάθος που έγινε από τους κεντρικούς αμυντικούς και η μπάλα στόθηκε μπροστά του, έπιασε αμέσως το σουτ λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αμπάρη. Μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού, δεν είχε ευκαιρία στο δεύτερο μήκρο, να πω την αλήθεια, η ευκαιρία του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος να κάνει δύο τέρματά του με αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο Γρηγόρης Ευθυμιάδης που είχε περάσει αλλαγή στο παιχνίδι πριν από λίγα λεπτά. Διανύουμε το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, είμαστε στους 47 και τώρα είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Θεοχάρη, στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Να θυμίσω απλά πριν σας αποτριβήσω εδώ από το Βόλο, το Ολυμπιακός Βόλου νίκησε σε αυτό το φιλικό παιχνίδι τον Ηρακλή με 1-0, με έναν γκολ που σημείωσε ένα πολύ ωραίο σουτ έξω από την περιοχή στο 24 ο Βασίλης Αχινίδης. Ένας Ηρακλής που έδειξε εδώ ότι θέλει πολύ δουλειά ακόμη για να βρει τα πατήματά του. Ήταν καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, με καλύτερη κυκλοφορία μπάλας, με πρωτοβουλία κινήσεων, αλλά ακίνδυνος επιθετικά αν εξαιρέσουμε μια στατική φάση, ένα φάουλ και μια φάση, ένα τέταρτο που είχε ο Ντούνης απέναντι στον Γιακουμί. Πιστεύω ότι και οι δύο προπονητές θα έβγαλαν τα συμπεράσματά τους. Υπάρχει ακόμα δρόμος και για τον Ολυμπιακό και για τον Ηρακλή να προετοιμαστούν για τα πρωταθλήματα που θα αρχίσουν. Ο Ολυμπιακός για τη Γάμα Εθνική, ο Ηρακλής για τη Football League. Πιστεύω ότι θα μπορέσουν αυτές οι δύο ομάδες να είναι έτοιμες όταν θα αρχίσουν τα πρωταθλήματα. Τίποτα άλλο εδώ από το Πανσελικό.
Ωραία, Ευθύμη, άψογα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλά. Καλό βράδυ να έχεις. Αυτά λοιπόν από τον Ευθύμη Χούτα και την φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού Βόλου με τον Ηρακλή, όπως ακούσατε, ζωντανά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ολυμπιακός Βόλου κέρδισε με 1-0 τον Ηρακλή με τέρμα στο πρώτο ημίχρονο. Προφανώς και δεν παίζουν μεγάλο ρόλο τα αποτελέσματα σε τέτοιου είδους παιχνίδια φιλικά και την στιγμή που υπάρχει δρόμος ακόμη για τον Ηρακλή στην προκειμένη περίπτωση να προετοιμαστεί για το πρωτάθλημα. Προφανώς δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του ο Σπύρος Μπαξεβάνος για το τι είδε με τον Ολυμπιακό Βόλου σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε λίγο πριν. Για να δούμε, η City πραγματικά έχει παίζει σαν το σκύλο με τη γάτα. Την Newcastle προηγείται με 2-1. Έχει 21 τελικές προσπάθειες. Στο 69 βρισκόμαστε. Είναι και πάλι στην περιοχή της Newcastle. Και δεν ξέρουμε αν ισχύσει ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ειδικά όταν βρισκόμαστε ούτως ή άλλως στην Premier League και υπάρχει μια ποιότητα, παρότι παίζει αμυντικά η Newcastle, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί αν δεν καθαρίσει το παιχνίδι η City, η οποία έχει ήδη μια γκέλα στο παλμαρέ της, την ισοπαλία με την Wolves την προηγούμενη εβδομάδα. Για να δούμε και πάλι την φάση για την City. Κόβουν αυτή τη φορά εύκολα της Newcastle, αλλά δεν απομακρύνουν αρκετά. Να δούμε τι κινείται αυτή την ώρα πριν πάμε στο διάλειμμα των 9 στο ποδοσφαιρικό έτσι, πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί και προηγείται της Λαμίας με 2-1 στο 85. Κατά τα άλλα, να αναφέρουμε έτσι τελευταία τελικά αποτελέσματα. Στην Σεγούντα Έλτσε Ρέους 0-2, Σαραγώσα Λας Πάλμας 1-1. Η Λας Πάλμας του Μανόλο Χιμένεθ, μην ξεχνάμε. Λοιπόν, τελικό στο Ρενάτο Νταλάρα, Μπολόνια Ίντερ 0-3, με 2 τέρματα για την Ίντερ στο δεύτερο ημίχρονο που σοβαρεύτηκε επιθετικά. Στην Σεγούντα, στην Σέριε B, συγγνώμη, τελικό το Κάρπιτσι Νταντέλα 0-1. Ολοκληρώθηκε και εκεί το παιχνίδι. Τι άλλο είχαμε στην Σέριε B. Πάντοβα Βενέτσια 1-0 και Σπέτζια Μπρέσια 3-2. Φεύγουν και αυτά από την μέση. Η Σταντάλη Αίγης του Τσίμιροτ έχασε. Έουπεν Σταντάλη Αίγης 2-1. Στο Βέλγιο που έχουμε αρκετά να πω έτσι, αρκετό ενδιαφέρον πλέον. Και ο Χαρίσης παίζει εκεί και ο Λάμπρου πλέον. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό. Νομίζω έχουμε πέναλτι και το δίνει ο Παναθηναϊκός που είναι και πάλι καλός. Ο Χατζηγιοβάνης το κερδίζει. Ήμασταν εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα μέσα στην Ξάνθη και σήμερα με τη Λαμία. Είναι πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Τηρουμένων πάντα των αναλογιών και με το ρόστερ το νεανικό που διαθέτει. Θα δούμε και το κόρνερ, το πέναλτι συγγνώμη για τους πράσινους. Από εκεί και πέρα τέλος στη Νορβηγία Στάμπαϊκ Σάντερφιο 3-3. Στη Σουηδία Έρεμπρο Έστερσον 2-1. Στο 86 Ντεφένσα Μπελγράνο 1-1 στην Αργεντινή. Στην Τουρκία τελευταίο πεντάλεπτο Ακισάρσπορ Σίβασπορ 1-1 και Φενέρμπαχτσε Καϊσέρισπορ 2-3. Παρότι φιλοξενούμενοι τώρα παίζουν με 10, η Φενέρ αφαιρέγγια για ακόμη μία σεζόν. Για να δούμε το πέναλτι, δεν ξέρω, πήγε να το εκτελέσει, δεν τον αφήνει ο Δόνης, ποιος είναι, και είναι δυσαρεστημένος, είναι νεαροί ποδοσφαιριστές στον Παναθηναϊκό και πάει άλλος να το εκτελέσει. Ο Χατζηγιοβάνης ήθελε να το εκτελέσει, δεν τον άφησαν, ο Κουρμπέλης. Είναι αυτός πιο έμπειρος, αρχηγός, αναλαμβάνει και σκοράρει. Παναθηναϊκός Λαμία 3-1 το νεότερο τέρμα. Τι άλλο έχουμε στην Championship, Millwall Swansea 1-0 με 10 η Swansea. Στη Γερμανία στο 72 Stuttgart Bayern 0-2. Στην Ολλανδία στο 72 Φένλο Χέρεβεν 1-1. Στην Ισπανία Θέλτα Ατλέτικο 3-0. Εφιάλτης για τον Τσόλο Σιμεώνε και τον ποδοσφαιριστή και για τους ποδοσφαιριστές του. Ενώ παρακάτω στην Ουκρανία Σαχτάρ Μαγλίσιβετς 2-0 στο 71. Ημίχρονο στην Κύπρο Πάφος Ανόρθωση 0-1. Στην Τσεχία Σλάβια Πράγας Πλιζέν 2-0 με 10 η Πλιζέν. Στην Σεγούντα Κάντιθο Βιέδο 0-0 ημίχρονο. Επίσης Λουγκάνο Ζηρίχε 1-0 και Σιόν Γιουνγκ Μπόις 0-1. Στην Ολλανδία δύο γρήγορα τέρματα για την PSV. Αϊτχόφεν Βίλεμ 2-0 παραμένει το 0-0 στο Excelsior
The Hang. Θα πάμε τώρα στο break. Φτάσαμε στις 9 και έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Επανερχόμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 9, εδώ βραδάκι Σαββάτου, με καλό καιρό ακόμη, παρότι πρώτη ημέρα του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας. Μπήκε το φθινόπωρο, αλλά ακόμη επιτρέπεται να κάνουμε κανένα μπανάκι ακόμη. Έτσι, αρκετοί είστε ήδη στις θάλασσες Χαλκιδική και δεν συμμαζεύετε. Εμείς βρισκόμαστε εδώ, καθώς η δράση είναι ούτως ή άλλως μεγάλη σε Ελλάδα και Ευρώπη πλέον. Αν και εκεί που μπήκαμε δυναμικά στην σεζόν, έρχεται και η διακοπή, να θυμίσουμε, για τις εθνικές ομάδες. Από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εθνικές και όχι πρωταθλήματα, ευτυχώς ή δυστυχώς. Οπότε ας χαρούμε αυτό το Σαββατοκύριακο με μπόλικη μπάλα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στο δικό μας το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2, κερδίζοντας τη Λαμία με 3-1. Η Λαμία είναι από τις πλέον πρώτες υποψήφιες για υποβιβασμό, όχι τόσο λόγω και των ητών που έχει, αλλά και των εμφανισεών. Ιτήθηκε με 3-1 από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Super League, ενώ στις 9.30 σε περίπου ένα τεταρτάκι παίρνουν σειρά ακόμη δύο μάτς, σημαντικά θα έλεγα, και το Αστέρας Τρίπολης και έχει σαφώς ενδιαφέρον. Ο Αστέρας είναι πάντα μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα, το είδαμε και στην Τούμπα την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ την ίδια ώρα στο Περιστέρι ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανετολικό. Δεν ξέρω την Ξάνθη, συγγνώμη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, διότι όπως γνωρίζετε πλέον και η κρατική τηλεόραση και η συνδρομητική δείχνουν παιχνίδια. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σχετική συνεννόηση, αλλά βλέπουμε μάτς, ειδικά τώρα βράδυ, να έχουμε δύο μάτς, έτσι, αντί να τα σπάμε κάπως. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα διορθωθεί αυτό στην πορεία. Αύριο την ίδια ώρα, για παράδειγμα, 7 και 4 παίζει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό για όσους θέλουν να βλέπουν όλα τα παιχνίδια. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εμείς που καθορίζουμε το πρόγραμμα. Σε 9.30 λοιπόν, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης, για να δούμε πλάκα πλάκα πώς ξεκινούν οι ομάδες και στα δύο παιχνίδια, καθώς ακόμα ούτως ή άλλως μαθαίνουμε και τα ρόστερ. Για ΑΕΚ, που για να δούμε την Newcastle, μαζεύει. Εδώ παραμένει 2-1 το παιχνίδι για την Manchester City απέναντι στην Newcastle. Στο 88 η City έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Παραμένει αυτό το ρευστό σκορ και, όπως έλεγα πριν, καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα στοιχηματικά θα τα δούμε σε λίγο, μόλις πούμε τις ενδεκάδες. Για τον Αστέρα Τρίπολης έχουμε Παπαδόπουλο στην εστία, Τριανταφυλόπουλο, Πασαλίδη, Μαρτίνεθ, Κότσιρα στην τετράδα της άμυνας, Τσιλιανίδης, Ιγκλέσιας, Μουνάφο, Κυριακόπουλο στη μεσαία γραμμή, Μανιάς και Κάλτσας είναι πιο μπροστά για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Λίγες οι αλλαγές, μπορεί να μην έχει καμία ο Σάββας Παντελίδης σε σχέση με το μάτς της Τούμπας. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ και εκεί είναι τόσο δύσκολο το παιχνίδι για την Ένωση, που ο Μαρίνος Σουζουνίδης δεν έχει προχωρήσει σε πολλές αλλαγές. Ο Μπάρκας στην εστία, δεξιά Μπακάκης, αριστερά ο Χουλτ, ο Λαμπρόπουλος και ο Οικονόμου στο κέντρο της άμυνας. Αμυντικά χάφ ο Γαλανόπουλος με τον Σιμόες, μπροστά Μάνταλος, Πόνσε και Μπακασέτας, με τον Λιβάγια να είναι στην επίθεση. Αυτά με το Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, ενώ στο Περιστέρι ο Ατρόμητος υποδέχεται την Ξάνθη. Ο Ατρόμητος που ξεκινά με Μέγερη στην εστία, τα έχει εδώ όπως να είναι τα πράγματα εδώ το γράφημα. Χατζησαΐας είναι στην τέλος πάντων, θα πω λίγο λίγο κάπως. Χατζησαΐας, Λισβάνης, ο Σάκης παίζει δεξιά, ο Γιαννούλης αριστερά, να βγαίνει μια άκρη, Μάντσον και Μπρούνο στην μεσαία γραμμή, με Μπουζουλάζιτς και Βασιλάκακη, ενώ μπροστά θα συναντήσουμε τον Μανούσο με τον Κουλούρη.
ο δανεικός από τον ΠΑΟΚ, Ευθύμης Κουλούρης. Ενώ για την Ξάνθη, και εδώ τα έχει ανακατεμένα, Ζίφκοβιτς, Καμαρά, Κασάδο, Σιλά, Γέντρισεκ, Παξεβανίδης, Ντελούκας, Κίκε, Φλίσκας, Φασίδης και Κάντα είναι η ενδεκάδα για την Ξάνθη, η οποία δεν ήταν καλή με τον Παναθηναϊκό την περασμένη εβδομάδα. Να δούμε κατά πόσο θα είναι ανταγωνιστική στο Περιστέρι. Αυτά με τις ενδεκάδες των δύο παιχνιδιών που θα ξεκινήσουν σε περίπου 12 λεπτάκια. Στο στοίχημα, στις καθυστερήσεις μπήκαμε στο Etihad, Manchester City Newcastle 2-1, 3 λεπτά των καθυστερήσεων, είμαστε ήδη στο πρώτο. Στην Championship, Millwall Swansea 1-2, η Swansea παρότι παίζει με 10 γύρισε το match, είμαστε εκεί στο 88. Τέλος στη Γερμανία, Stuttgart Bayern 0-3, αέρας η ομάδα του Νίκο Κόβατς, με Γκορέτσκα, Λεβαντόφσκι και Μίλερ. Στην Ολλανδία, Φένλο Χέρεφεν 1-1 στο 90. Ενώ στις καθυστερήσεις είναι το Θέλτα Ατλέτικο, είναι 2-0. Είχα δώσει πριν 3-0. Ακυρώθηκε το τρίτο τέρμα για την Θέλτα. Να πούμε ότι οι Ισπανοί έχουν φέτος το VAR, οπότε θα μας παίρνουν τα γκολ μπορεί και μετά από 2-3 λεπτά. 2-0 λοιπόν. Βέβαια έχει. Για να δούμε την City. Θα καθαρίσει στις καθυστερήσεις. Πολύ κακή η έμπνευση του Κουν Αγκουέρο. Περνάει η φάση. Στην Ουκρανία στο 90 Σαχτάρ Ιλίσιβετς 2-0. Στην Κύπρο Πάφος Ανόρθωση 0-1. Στο 63. Στο ντέρμπι της Τσεχίας στο 59 Σλάβια Πράγας Πλιζέν 2-0 με 10 η Πλιζέν. Στην Σεγούντα στο 62 Κάντιθ Οβιέδο 0-0. Στην Ελβετία τελευταίο μισάωρο Λουγκάνο Ζηρίχη 1-0 και Σιόν Γιουνγκ Μπόις 0-1. Στην Ολλανδία έχουμε τέρματα και στα δύο μάτς που είναι τώρα στο 34. Ετχόβεν Βίλεμ 2-0 και Εξέλσιορ Ντεχάνκ 0-1. Στην Ντεχάνκ που συνεχίζει την καριέρα του Νέσιντ, ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, δεν πέρασαν και πολλά χρόνια. Νομίζω τον θυμάστε οι περισσότεροι. Ενώ στα υπόλοιπα, πρώτο 20 λεπτό στο Βέλγιο, Λόκερεν Μπέβερεν 0-0, Σιντρουίντεν Οστάνδη επίσης 0-0. Στη Γαλλία πρώτο 20 λεπτό σε ένα μάτς έχουμε τέρματα, 2 κιόλα στον αριθμό, Γκινκάμπ Τουλούς 0-2. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Στην Πορτογαλία στο 20 Σάντα Κλάρα Μποαβίστα 1-0. Ενώ στις 9.30 ξεκινούν και άλλα παιχνίδια πέρα από την Ελλάδα. Στην Ιταλία Πάρμα Γιουβέντους. Στις 10 παρατέταρτο Ρεάλ Λεγκανές. Έχουμε αρκετά πραγματάκια για να αναφέρουμε στην συνέχεια. Τέλος το Etihad, Manchester City Newcastle 2-1. Φτάνει τους 10 βαθμούς η Manchester City. Το απόλυτο έχει να πούμε η Liverpool που νωρίς το απόγευμα, το μεσημέρι καλύτερα, κέρδισε 2-1 μέσα στη Leicester. Ένα πολύ δύσκολο γήπεδο παραδοσιακά για τους κόκκινους. Πήραν τη νίκη με 2-1. Θα δούμε στη συνέχεια περισσότερα στα της Ευρώπης, ούτως ή άλλως δεν προηγήθηκαν και πολλά μάτς, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας και το βράδυ και αύριο για να κυλήσουν οι αγωνιστικές. Dijon Caen 0-1, Στρασβούργο Ναντ 1-0 τα νεότερα τέρματα στη Γαλλία, Γκινκάπ Τουλούς 0-2 νωρίτερα. Τέλος στην Ουκρανία, Σαχτάρ Ιλίσιβετς 2-0. Περιμένουμε και άλλα τελικά σε παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 7.30. Τέλος στην Ολλανδία, Φένλο Χέρενφεν 1-1. Νωρίτερα στην Τουρκία, Φενέρ Καϊσέρισπορ 2-3. Ακισάρ Σπορ Σίβασπορ 1-1. Στη Super League Παναθηναϊκός Λαμία 3-1. Αργότερα θα δούμε αποστολές ΠΑΟΚ Άρη και δεν συμμαζεύεται. Ενώ να πούμε ότι νωρίτερα ακούσατε ζωντανά σχεδόν όλη τη διάρκεια του αγώνα, του φιλικού αγώνα του Ηρακλή μέσα στον Βόλο. Ο Ηγυραιός ιτήθηκε με 1-0. Όπως έλεγα και νωρίτερα από τον Ολυμπιακό Βόλου. Προφανώς και τα αποτελέσματα δεν παίζουν μεγάλο ρόλο σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Μάλιστα ο Σπύρος Μπαξεβάνος προχώρησε και σε πολλές αλλαγές ούτως ή άλλως. Χάλασε έτσι λίγο και την γενικά στα φιλικά. Με τις αλλαγές χαλάνε λίγο και η συνοχή. Οπότε νομίζω το σημαντικό είναι να είδε αυτά που περίμενε παρά την ήττα με 1-0 από τον Ολυμπιακό Βόλου. Σε ένα παιχνίδι που δεν είχε πολλές φάσεις, είχε όμως ρυθμό. Και πάμε παρακάτω. Φυσικά όσον αφορά βέβαια τον Ηρακλή και στα επόμενα φιλικά παιχνίδια που όσο περνούν οι μέρες θα παίρνουν και πιο σημαντικό ρόλο, πιο πρόβα ενδεκάδας εν όψη και της έναρξης του πρωταθλήματος που είναι προγραμματισμένη για το φινάλε του Σεπτέμβρη.
για τον Ηρακλή, το φιλικό που προηγήθηκε. Στην Ελλάδα, να πούμε ότι ένα μάτσο έπαιξε. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Λαμία με 3-1. Αύριο στις 7 και 4 δύο παιχνίδια έχουμε. Ναι, για να δω λίγο. Να είμαστε σίγουροι. Τρία παιχνίδια, ναι. Σε 7 και 4 Πανιόνιος ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη και Άρης Λάρισα. Το παιχνίδι το γνωρίζετε πολύ καλά οι φίλοι του Άρη. Γίνεται στο Καφτατζόγλιο. Ενώ στις 9.30 Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννενα. Ωραίες παρουσίες στο Περιστέρι. Πολύ καλά πράγματα. Για όσους είναι συντονισμένοι στο Περιστέρι. Δεν έχει πολύ κόσμο βέβαια. Ο Ατρόμητος δίπλα του βέβαια. Απομένουν 5-6 λεπτάκια για την έναρξη. Θα μπουν και περισσότεροι. Κάτι παραπάνω βλέπω στην Τρίπολη. Καθώς βέβαια είναι πιο εμπορικός ο αντίπαλος. Στην προκειμένη περίπτωση η ΑΕΚ. Ένα μάτς που θα έχουμε τα βλέμματά μας. Έτσι εδώ. Να δούμε αν αφήσει βαθμούς η Ένωση στην Τρίπολη. Ενώ τη Δευτέρα άλλα δύο μάτς. Πανιόνιος Όφη σε 9.30 και Λεβαδιακός Απόλλωνος Μύρνης στις 9.30. Αυτό που έλεγα νωρίτερα είναι που είναι τα περισσότερα παιχνίδια στην Ελλάδα από ονόματος. Τα βάζουν και την ίδια ώρα να μην τα βλέπουμε, να μην τα βλέπει και ο κόσμος για παράδειγμα μειωμένη έτσι, η προσέλευση στα γήπεδα. Τέλος πάντων, ελπίζω να λυθεί αυτό το πράγμα. Στην πορεία να μην βάζουν ίδια μάτς την ίδια ώρα. Ωραίες παρουσίες και στην Τρίπολη. Μερακλείδες οι σκηνοθέτες, τόσο στην Τρίπολη όσο και στο Περιστέρι. Δεν λείπουν οι ωραίες παρουσίες από τα ελληνικά γήπεδα. Και ελπίζουμε κάτι τέτοιο να μετουσιωθεί και εντός αγωνιστικού χώρου. Στα δύο μάτς που περιμένουμε, οι ομάδες μπαίνουν σιγά σιγά 4 λεπτάκια πριν την έναρξη των αγώνων. Προφανώς μετά τη διακοπή, όταν θα έχουμε μπει για τα καλά μέσα στο Σεπτέμβρη, δεν θα έχουμε μάτς στις 9.30, άντε μέχρι τις 8.30 να πηγαίνουν κυρίως την Κυριακή. Θα το δούμε και στην πορεία. Φίλοι και της ΑΕΚ εκεί στο γνωστό πέταλο στην Τρίπολη. Δώσαμε πριν τις ενδεκάδες και στα δύο μάτς. Για την ΑΕΚ δεν έχουν γίνει ιδιαίτερες αλλαγές λόγω της δυσκολίας του παιχνιδιού, αλλά και ο Σάββας Παντελίδης νομίζω σχεδόν την ίδια ενδεκάδα έχει με αυτήν της Τούμπας, αν δεν άλλαξε ένας με δύο ποδοσφαιριστές. Τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στην συνέχεια. Τέλος στο Βίγκο ή τα πρώτη για την Ατλέτικο που δεν πατούσε και καλά. Εδώ βλέπουμε και pop 3 στο Περιστέρι. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και καινούργοι διαιτητές. Έλεγα λοιπόν, πρώτη ήταν για την Ατλέτικο στο Βίγκο. Την δέχεται. 2-0 έχασε από την Θέλτα, την πάντα υπολογίσιμη Θέλτα, η Ατλέτικο που προβλημάτισε στις δύο πρώτες αγωνιστικές και το πλήρωσε. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, το πληρώνει σήμερα η ομάδα του Τσόλο Σιμεώνε, ήταν από την Θέλτα με 2-0. Τέλος στο Λονδίνο, Millwall Swansea 1-2 στην Championship της Αγγλίας. Παρότι Swansea έπαιζε από το 5 με παίχτη λιγότερο, ενώ βρέθηκε και πίσω στο σκορ. Έτσι είναι, κάποιες ομάδες δεν επηρεάζονται από το αριθμητικό μειονέκτημα. Ένα λεπτό πριν τις 9.30, σχεδόν και στα δύο μάτς θα έχουμε σέντρα. Πιο νωρίς στο Περιστέρι, 40 δευτερόλεπτα, 50 πριν την προγραμματισμένη ώρα, δεν πειράζει. Και έχουμε ήδη μπροστά μας τα δύο παιχνίδια. Στη συνέχεια θα επανέλθουμε και με τα ρεπορτάζ τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Άρη για τα δύο αυριανά παιχνίδια της Super League. Να δούμε τις αποστολές και ούτω καθεξής. Παρέα βέβαια με ό,τι κινείται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχουμε πολλά να πούμε μέχρι και τις 10 FM. Γεννώ το μήνυμά σας στο 54526 για να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε κάποια ερώτηση ή να σχολιάσετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. FM γεννώ το μήνυμα στο 54526. Φτάσαμε σε 9.30. Πάμε Βασίλη στο τελευταίο break και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Ο Δημήτρης Ανάξης από τις 7 στην παρέα σας εδώ με Βασίλη Λαβαδία στην κονσόλα του ήχου. Είχαμε το φιλικό του Ηράκλη. Έχουμε ματσάκια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για να δούμε την ΑΕΚ. 0-0 πάντως. Τα δύο μάτς στη Super League. Η ΑΕΚ κάνει το σουτ. Δοκάρι. Στην επαναφορά διώχνουν οι παίχτες του Αστέρα Τρίπολης. Να, μια καλή στιγμή εδώ για τον Μάνταλο. Ενώ με έκανε εντύπωση η φανέλα του Αστέρα. Πολύ Boca Juniors. Την είδαν οι
οι αρκάδες. Τέλος πάντων, να δούμε λίγο τα μάτς που παίζουν αυτή τη στιγμή. Στην Κύπρο, στο 84, Πάφος Ανόρθωση 1-1. Στην Τσεχία, στο 80, Σλάβια Πράγας Πλιζέν 3-0. Στην Σεγούντα, Κάντιθ Οβιέδ 1-0 στο τελευταίο δεκάλεπτο. Τελευταίο δεκάλεπτο και στην Ελβετία, Λουγκάνο Ζηρίχη 1-0 και Σιόν Young Boys 0-1. Εδώ ένα ψαλιδάκι από τον Κουλούρη είχαμε. Ευκαιρία και από τον Ατρόμητο και εκεί το μάτς είναι στο 0-0. Στην Ολλανδία, Eindhoven Willem 4-0. Παράσταση για ένα ρόλο για την πρωταθλήτρια PSV στο πρώτο κιόλας παιχνίδι. Excelsior De Haag 0-2. Σοβαρό προβάδισμα για ομάδα έχουμε και εδώ. 40 λεπτά αγώνα στο Βέλγιο, Lokeren Beveren και Sint-Truiden Ostrandi. Τα παιχνίδια είναι στο 0-0. Στην Γαλλία, να πούμε τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, Αντζελίλ 0-0, Dijon Caen 0-1, Guingamp Toulouse 0-2, μόνο που η Toulouse παίζει με παίχτη λιγότερο, Reims Montpellier 0-0, Στρασβούργο Νάντ 1-1. Από εκεί και πέρα, να πούμε στην Πορτογαλία στο 41, Santa Clara Boavista 1-0, στο Βέλγιο, στα Λερουά Μουσκρόν 0-0 στο 12ο λεπτό, στα δύο μάτς τη Super League 10-11 λεπτάκια παίζουμε χωρίς σκορ, με την ΑΕΚ να πιέζει στα τελευταία λεπτά, 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολη στην Αρκαδία και στο Περιστέρι Ατρόμητος Ξάνθη επίσης χωρίς σκορ. Η Γιουβέντους άνοιξε το σκορ με τον Μάντζουκιτς. Μόλις στο δεύτερο λεπτό Πάρμα, Γιουβέντους 0-1. Περιμένουμε ακόμα το πρώτο τέρμα του Κριστιάνο Ρονάλντο με την φανέλα της Γιούβε. Στην Πολωνία, χωρίς σκορ το Λεχ Πόσναν Πιάστ στο 12ο λεπτό. Στη Σεγούντα, ακόμη ένα μάτς, Τενερίφη, Λα Κορούνια, χωρίς σκορ στο 12. Την Super League που έχουμε ήδη ένα τελικό, όπως έλεγα και πριν, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 την Λαμία. Ενώ τα μάτς παίζουν τώρα, έτσι ανατάκτα χρονικά διαστήματα, βλέπουμε τι γίνεται. Αύριο ο ΠΑΟΚ παίζει στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Ενώ εδώ βλέπουμε το παιχνίδι της Ρεάλ με την Λεγκανές, θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Βραβεύεται ο Μόντριτς, ο οποίος και τι δεν κατέκτησε φέτος, πέρα από τον που βγήκε ο καλύτερος παίχτης του Μουντιάλ και στο Champions League στην Ευρώπη βγήκε ο καλύτερος παίχτης. Ο Κέιλορ Νάβας επίσης βραβεύτηκε ως ο καλύτερος θεματοφύλακας της περσινής σεζόν, αλλά μένει για πρώτη φορά στον πάγκο. Ο Κουρτουά θα ξεκινήσει και ο Ράμος ο καλύτερος αμυντικός. Βραβεύσεις συνεχώς για την Real Madrid. Έλεγα λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο στην Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Έχει βγει από νωρίς βέβαια η αποστολή που βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Γνωστή απουσία του Βαρέλα, ο οποίος εκτείει ποινή τιμωρίας, ενώ έμεινε εκτός και ο Ζαμπά, ο οποίος για πρακτικούς λόγους, βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 6 μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Ο κανονισμός επιτρέπει στο ρόστερ κάθε ομάδας 5 συν 3 κάτω των 23. Οπότε έπρεπε να κοπεί ο Ζαμπά. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα όσον αφορά, διαβάζω στο ΠΑΟΚ 24 κάποιες δοκιμές που έχει κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν αποκλείεται να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις αύριο η ενδεκάδα. Να πούμε ότι στην άμυνα Μάτος, Κρέσπο, Χατσερίδη και Βιερίνια μοιάζει να έχει ούτως ή άλλως περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει, ενώ στο κέντρο το δίδυμο Κάνιας Μαωρίσιο έχει πάντα τον πρώτο λόγο, με τον Λουτσέσκου να δοκιμάζει και τον Σάκοφ και αυτός έχει υποψηφιότητα για το βασικό σχήμα, ενώ από εκεί πέρα ο Πέλκασα είναι και πάλι λίγο πιο μπροστά σε ρόλο επιτελικού, ενώ στο άκρα έχουν τον πρώτο λόγο ο Άρντα με τον Μπίσεσβαρ ή Ελ Καντουρί με τον Πρίγιοβιτς να είναι στην κορυφή της επίθεσης. Βέβαια θα δούμε αν ξεκινήσει αυτή τη φορά ο Μπίσεσβαρ, ένα παίκτης που μπορεί να δώσει πολλά στον επιθετικό τομέα και όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, στον Πανιόνιο συγγνώμη, υπάρχουν δύο απουσίες, ο Ντιταντέο και ο Κότσιτς στην αμυντική γραμμή. Βέβαια δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα τα σχέδια του Ανίγκο, που έχει υπολογίζει άλλους ποδοσφαιριστές τουλάχιστον προς το παρόν. Αυτά έτσι με την αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αυριανό αγώνα στη Νέα Σμύρνη. Ο Άρης την ίδια ώρα φυσικά
παίζει με την Λάρισα στο Καφτατζόγλιο, όπως γνωρίζετε, λόγω ακαταλληλότητας φυσικά του Κλεάνθης Βικελίδης όσον αφορά τον Χλωτάπητα. Βέβαια έχει παίξει ήδη ο Άρης ένα φιλικό εκεί και οπότε σαφώς υπάρχει κάτι ή έχει γίνει ήδη γνωστό το γήπεδο. Λοιπόν, οι 18 ποδοσφαιριστές που πήρε μαζί του ο Πάκο Ερέρα στην αποστολή είναι η Κουέστα Αναγνωστόπουλος, Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία, Κολάσο, Βέλεθ, Ούγκο Σόουζα, Ντιγκινή, Μπάσα, Μενέντες, Γιουνές, Ματίγια, Δελιζήσης, Νασλίδης, Τζανακάκης, Βαλεριάνος, Ιντζόγλου και Κωνσταντινίδης. Δεν υπάρχουν απουσίες ιδιαίτερες στα πλάνα του Ισπανού τεχνικού και μάλλον δεν θα αλλάξει πολλά όσο πως διαβάζω δεξιά και αριστερά και στην βασική του ενδεκάδα μετά το 0-3 στη Λαμία, που όπως γνωρίζετε ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ούτως ή άλλως υπάρχουν ποδοσφαιριστές σε πρώτο πλάνο έτσι κι αλλιώς στα πλάνα του Πάκο Ερέρα, ενώ από την Λάρισα θα λείψει σίγουρα ο Μόρας. Είναι μια σημαντική απουσία στο κέντρο της άμυνας για την Λάρισα, που τα πήγε πολύ καλά στην Ριζούπολη την περασμένη εβδομάδα. Κέρδισε με 1-0 τον Απόλλωνα Σμύρνης. Αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές, ούτως ή άλλως στα σχέδια του Σωτήρη Αντωνίου. Ένα παιχνίδι που κρύβει παγίδες, δεν είναι τόσο εύκολο για τον Άρη, αλλά έχει τον ενθουσιασμό από τη νίκη της πρεμιέρας και αρκετό κόσμο προφανώς αύριο στο πλευρό του στο Καφτατζόγλιο. Θα δούμε και τα δύο παιχνίδια αύριο για τις ομάδες της πόλης μας στην Super League και για να δούμε τι θα βγάλει στον Μόντριτς κίτρινη ο διαιτητής αναμέτρησης. Αύριο λοιπόν και τα δύο μάτς της 7 και 4. Λοιπόν, στα μάτς που παίζουν αυτή την ώρα, καθυστερήσεις Πάφος Ανόρθωση 1-1. Τώρα ένα σουτ μακρινό για τον Αστέρα Τρίπολης, η μπάλα στα χέρια του Μπάρκα, 20 λεπτά αγώνα στην Super League χωρίς σκορ τα παιχνίδια. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 0-0 και Ατρόμητος Ξάνθη επίσης 0-0. Στην Κύπρο είπαμε Πάφος Ανόρθωση 1-1 στα πρώτα, τελειώνει τώρα το παιχνίδι. Στην Τσεχία Σλάβια Πράγας Πλιζέν 3-0 στο 90. Στην Σεγούντα Κάντιθ Οβιέδο 1-0 στις καθυστερήσεις, όπως και στην Ελβετία Λουγκάνο Ζηρίχ 1-0 Σιόν Young Boys 0-3. Στην Ολλανδία ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, μεγάλη ευκαιρία τώρα για την Ρεάλ υπάρχει με τον Ασένσιο. Στην Ολλανδία έχουμε το Αϊτχόβεν Βίλεμ 4-1 μειώνουν οι φιλοξενούμενοι με την έναρξη του δευτέρου ημίχρονου. Εξέλσιο Ρεντεχάγκ 0-2. Ημίχρονα έχουμε στα παιχνίδια των 9 στο Βέλγιο χωρίς σκορ το Λόκερεν Μπεβέρεν και το Σιντρούιντεν ο Στάνδη. Στην Γαλλία ημίχρονα και εκεί Αντζέλιλ 0-0, Ντισόν Καέν 0-1, Γκινκάπ Τουλούζ 1-2. Το παιχνίδι μείωσαν οι γηπεδούχοι, καθώς η Τουλούζ παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Ενώ στην εξέδρα εθεάθηκε ο Γιαννιώτας στο Αστέρας ΑΕΚ. Λοιπόν, το νέο μεταγραφικό αποκλίμα της Ένωσης. Ρέμς Μομπελιέ 0-0, Στρασβούργο Νάντ 1-2. Το γύρισαν τα καναρίνια του Κλαούντιο Ρανιέρη. Στην Πορτογαλία ημίχρονο Σάντα Κλάρα Μποαβίστα 1-1. Στην Αργεντινή έχουμε τον Μπάνφιλτ Πατρονάτο 0-0 στο 21. Στο Βέλγιο Σαλερουά Μουσκρόν και εκεί χωρίς κάποιο τέρμα. Παραμένει το προβάδισμα για την Γιουβέντους. Πάρμα Γιουβέντους 0-1 με τον Μάριο Μάντζουκιτς. Από το δεύτερο λεπτό έχουν περάσει άλλα 20. Στην Πολωνία χωρίς τέρμα το Λεχ Πόζναν Πιάστ. Στην Ολλανδία στο 6ο λεπτό Φορτούνα Σιτάρτ Ουτρέχτη 0-0. Στην Φορτούνα που πήγε ο Λάμπρου, δεν νομίζω να ξεκίνησε. Θα κάνω πάντως ένα πέρασμα με μία προπόνηση, ίσως να έχει κάνει ο παίχτης του ΠΑΟΚ με τη νέα του ομάδα. Στον Μπερναμπέου Ρεάλ Λεγκανιές 0-0 στο 7ο λεπτό. Με εμφανή βέβαια την πίεση της Ρεάλ από τα πρώτα λεπτά. Αλάνιασπορ Γκεστέπε στην Τουρκία χωρίς σκορ στα πρώτα 7 λεπτά. Ενώ επίσης στην Τουρκία η Τραμπζοσπορ ανοίγει το σκορ στο ντέρμπι με την Γαλατά Σαράι. Τραμπζοσπορ Γαλατά Σαράι 1-0 από νωρίς. Τέλος στην Κύπρο Πάφος Ανόρθωση 1-1. Τέλος στην Ελβετία Σιόν Young Boys 0-3
3 στα 6 στα 6 για τα νεαρά αγόρια, τους πρωταθλητές Ελβετίας που συνεχίζουν στους ομίλους του Champions League. Περιμένουμε και άλλα τελικά αποτελέσματα. Πέμπτο τέρμα για την Eindhoven έχουμε απέναντι στην Willem. Eindhoven Willem 5-1. 24 με 25 λεπτά αγώνα έχουμε στα δύο μάτς της Super League χωρίς κάποιο τέρμα. Ούτως ή άλλως πρόκειται για ισορροπημένα μάτς τόσο στην Τρίπολη ανάμεσα στον Αστέρα και την ΑΕΚ, μεγάλη ευκαιρία τώρα για την Ρεάλ, όσο και στο Περιστερί το μάτς του Ατρόμητου με την Ξάνθη. Μάλιστα είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό, πρέπει να συγκρούστηκαν Φλίσκας και Χατζησαΐας. Ο Φλίσκας σίγουρα, ποιος σηκώνεται τώρα, ο αρχηγός της Ξάνθης. Τέλος και το Λουγκάνο Ζυρίχη 1-0. Νίκη για την Λουγκάνο. Τέλος και στο ντέρμπι της Τσεχίας Σλάβια Πράγας Πλιζέν 4-0. Παίζει ακόμα το Κάντιθ Οβιέδο 1-0 για το πρωτάθλημα της Σεγούντα Division. Παραμένει το 0-1 για την Ιουβέντους. Στο 26 λεπτό Πάρμα Ιουβέντους 0-1. Στην Ιταλία πολλά παιχνίδια ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με παρέα βέβαια και την Super League, αλλά δεν έχουμε γκολάκια σε αυτά τα δύο μάτς, σε Τρίπολη και Περιστέρι. Θα έχουμε όμως, νομίζω, στη συνέχεια. Δεν ανακαλύπτω την Αμερική, αλλά νομίζω ότι θα μπουν τέρματα. Είμαστε ακόμη στο 26, χωρίς σκορ, το Αστέρας Τρίπολη ΑΕΚ και το Ατρόμητος Ξάνθη. Η Οβιέδο ισοφαρίζει και έχουμε τελικό. Κάντιθ Οβιέδο 1-1 στο 90. Άμα ανοίξει καθόλου δεν παίζει ρόλο, ούτως ή άλλως τελικό φεύγει και αυτό τη Σεγούντα. Κόρνερ για την ΑΕΚ, η οποία ανεβάζει όσο περνούν τα λεπτά την πίεση της προς τα καρέ του Αστέρα. Ο Αστέρας, ο οποίος είναι δύσκολο κατάβλητος και σήμερα τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο μισάωρο των παιχνίδιων. Η Ρεάλ, για να δούμε τώρα στην επίθεση με τον Μπενζεμά, η πολύ πιο ευχάριστη στο μάτι Real Madrid της με τον Λοπετέγη στην τεχνική ηγεσία και χωρίς τον Ρονάλντο, για τον οποίο έπαιζαν όλοι σχεδόν οι συμπαίκτες του. Να δούμε τα μάτς που παίζουν πριν αποχωρήσουμε, δύο λεπτάκια πριν τις 10 πλέον. Στην Ολλανδία, στο 55 Eindhoven Willem 5-1, Excelsior De Haag 0-2. Ημίχρονα στο Βέλγιο, Lokeren Beveren και Sint-Truiden Ostende στο 0-0. Στην Γαλλία επίσης ημίχρονα, Anze Lille 0-0, Dijon Caen 0-1, Ginkab Toulouse 1-2 ή Ginkab με 10 ποδοσφαιριστές, Reims Montpellier 0-0 και Στρασβούργο Nantes 1-2. Στην Πορτογαλία, Santa Clara Boavista 1-1 ημίχρονο. Στην Αργεντινή, στο 28, Banfield Patronaldo 0-0, Σαλερουά Μουσκρόν 0-0 στο 29, στο Βέλγιο. Στα δύο μάτς της Super League περίπου στο μισάωρο, χωρίς σκορ, το Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ και το Ατρόμητος Ξάνθη. Στην Ιταλία, στο Ένιο Ταρντίνι, παραμένει το Πάρμα Ιουβέντους 0-1 με το τέρμα του Μάντζουκιτς από το δεύτερο λεπτό. Από εκεί πέρα, Τενερίφη Λακορούνια 0-1 στο μισάωρο, έτσι τα πιο σημαντικά λέω. Φορτούνα Σιτάρ του Τρέχτη 0-0 στο 13. Ο Λάμπρου δεν είναι ούτε στην αποστολή. Λογικό, καθώς μόλις χθες προχθές βρέθηκε στη νέα του ομάδα. Ρεάλ Λεγκανές 0-0 στο 14. Στην Τουρκία, πρώτο τέταρτο, Αλάνια Σπορ και Στέπε 0-0 και Τραμπζοσπορ Γαλατά Σαράι 1-0. Αυτά από μένα, από τις 7 παρεούλα εδώ στο Λίμπερο 107,4, στην πρώτη ημέρα του Σεπτέμβριου. Δημήτρης Αναξής στην παρέα σας εδώ με τον Βασίλη Γεβαδία στην κονσόλα του ήχου. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθούν οι ασπρόμαυρες πτήσεις με Τάσο Τρέγια και Στέλιο Παπαντονίου με όλα τα νέα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Μαζί θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7. Καλό σας βράδυ.